εκλογία σήμερα. Η πολύπαθη ελληνική οικογένεια, η οικογένεια που αγαπούμε να μισούμε, αυτή η οικογένεια ελληνική που είναι από τη μια πόλο σταθερότητας και από την άλλη και τροχοπέδι στην ανάπτυξη των ατόμων. Θα ακούσουμε τη Γιώτα να μας το πει. Η Γιώτα Λιβεροπούλου είναι Λιβαδίτσα ψυχολόγος, έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο με ειδίκευση στην υπαρξέλθηση, στην ηθική προσέγγιση και εκπαίδευση στην θεραπεία ατόμου, ζεύγου και οικογένεια. Έχει το λόγο, θα μας το πει. Έτσι να ευχαριστήσω πάρα πολύ την βιβλιοθήκη της Λιβαδιάς και ιδιαίτερα τον κύριο Λιβαδίκο από την πρώτη στιγμή, γιατί δεν τον ήξερα, με καλοδέχτηκε έτσι και με εμπιστεύτηκε για να είμαι εδώ σήμερα μαζί σας και όλους βέβαια όσους συνεργάστηκαν από τη βιβλιοθήκη για να οργανώσουμε τη σημερινή ομιλία. Και εσάς που είστε εδώ. Το σημερινό θέμα λοιπόν είναι η σύγχρονη ελληνική οικογένεια σε μεταβατική φάση, αναζητώντας προοπτική και όχι ζητώντας, γιατί το ζητάω είναι λίγο το απαιτώ, αλλά αναζητώντας που έχει μια περιπλάνηση μέσα, όπως αντιστοιχεί σε αυτό που περνάει η σύγχρονη ελληνική οικογένεια. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια κεντρικό θέμα για εμάς, τους Έλληνες, είναι μη τι άλλο η οικονομική κρίση. Έτσι. Αναπολούμε το παρελθόν, αγωνιούμε πάρα πολύ για το παρόν, αγωνόμαστε για το μέλλον και πολλά πράγματα τα αναλύουμε με βάση την ύπαρξη όχι των χρημάτων. Σαν να μην υπάρχει συνέχεια, σαν να μην υπάρχει διαδοχή των πραγμάτων, γιατί εννοώ με αυτό. Σε ένα τονικό επίπεδο, έτσι, ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να ξέρει από πού προήλθε, πώς εξελίχθηκε, για να συλλέξει πληροφορίες, να φτιάξει την ατομική του ταυτότητα και την προσωπική του ιστορία. Γιατί να συμβαίνει κάτι αντίθετο λοιπόν για την κοινωνία του σήμερα. Για να μπορούμε να καταλάβουμε την κοινωνία του σήμερα, χρειάζεται να δούμε τις δικές της αλλαγές, τις δικές της μεταβάσεις μέσα στον χρόνο. Για να μιλάμε για την οικογένεια του σήμερα, χρειάζεται να δούμε και εκείνη. Έτσι. Τι αλλαγές έχει δεχτεί, από τι μεταβάσεις έχει περάσει. Με βάση αυτό το σκεπτικό λοιπόν. Σήμερα σας καλώ να κάνουμε μαζί ένα οδηπορικό για να μιλήσουμε για τις αλλαγές που έχει δεχθεί η ελληνική οικογένεια με βάση τις αλλαγές που έχει δεχθεί η ελληνική κοινωνία. Σήμερα βιώνουμε συγκρούσεις εσωτερικές, μέσα μας και διαπροσωπικές, δηλαδή στον τρόπο που σχετιζόμαστε με τους άλλους, πολλοένα και μεγαλών. Παιδιά που αισθάνονται παγιδευμένα, αποστελημένα, συχνά χωρίς καθοδήγηση και πρότυπα. Και με αυτόν τον τρόπο, παιδιά που κλείνονται στον εαυτό τους πολύ συχνά με έναν τρόπο εχθρικό. Το να κάθομαι δηλαδή μπροστά από έναν υπολογιστή επί ώρες και να μην σχετίζομαι, να μην πηγαίνω έξω, είναι εχθρικό προς τον εαυτό μου. Γονείς που αισθάνονται απόρριψη γιατί τα παιδιά τους δεν δέχονται τις συμβουλές τους εύκολα και πολλές φορές δεν αναγνωρίζουν τις θυσίες τους. Εδώ σε αγωγικό θα το δούμε μετά γιατί. Και νέοι που προβληματίζονται ψάχνοντας απεγνωσμένα να βρουν νέους τρόπους να σχετιστούν, έτσι, με τον σύντροφό τους, αλλά και γενικότερα, και πολλές φορές δεν το καταφέρνουν και μακριώνονται. Πώς λοιπόν μπερδευτήκαμε έτσι και δημιουργήθηκαν τόσα χάσματα στην επικοινωνία μας. Τις απαντήσεις θα προσπαθήσουμε, κάποιες από τις απαντήσεις, θα προσπαθήσουμε να τις ψάξουμε, εστιάζοντας όχι στην οικονομική κρίση που ναι, μεν είναι σημείο των καιρών μας και θα μπορούσαμε να έχουμε μια άλλη ομιλία που θα αφορούσε μόνο την οικονομική κρίση, η οποία θα μπορούσε να γίνει βέβαια και λίγα χρόνια αργότερα, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι ζούμε, έτσι, δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις θα έχει ακριβώς. Αλλά εστιάζοντας, πηγαίνοντας λίγο κάτω από την οικονομική κρίση, στην υπαρξιακή κρίση του ατόμου, της κοινωνίας και της οικογένειας. Στόχος λοιπόν της σημερινής ομιλίας είναι να μιλήσουμε για τις αλλαγές που έχει δεχθεί η ελληνική κοινωνία μέσα στις τελευταίες δεκαετίες, οι οποίες επηρέασαν τη μορφή της οικογένειας και οι οποίες με τη σειρά της βέβαια επηρέασαν τους ρόλους της γυναίκας, του άντρα και του παιδιού μέσα στην οικογένεια. Και πάει πυραμιδικά, θα το δούμε γιατί. Μέσα σε δύο τρεις δεκαετίες η ελληνική κοινωνία περνάει
από την αγροτική παραδοσιακή εποχή στην βιομηχανική αστική εποχή και αργότερα στη σύγχρονη εποχή, σε αυτή που είμαστε σήμερα, που ζούμε σήμερα. Αυτή η αλλαγή που σε άλλες δυτικές κοινωνίες έγινε μέσα σε 150 χρόνια περίπου, στην Ελλάδα φανταστείτε ότι έχει γίνει από το 1960 μέχρι το 1990. Δηλαδή μιλάμε για πολύ βίαιη μετάβαση. Έτσι. Αλλαγές που δεν προλαβαίνουμε να τις αφομοιώσουμε. Η αγροτική περίοδος διήρκησε χιλιετίες. Ο αγροτικός τρόπος ζωής. Και στην Ελλάδα διαρκεί μέχρι περίπου το 1960. Για να μην μπερδευτείτε, μιλάμε και τώρα. Έτσι, η Ελλάδα ζει από την αγροτιά, αλλά μιλάμε πώς χαρακτηρίζουμε μία εποχή με βάση τον τρόπο παραγωγής αγαθών. Έτσι. Η βιομηχανική αστική εποχή αρχίζει δειλά μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το 1918, διακόπτεται όμως λόγω του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και αρχίζει σταδιακά από το 1960 να αναπτύσσεται. Το 1990 όμως έρχεται στην Ελλάδα έντονα πια η πληροφορική στη ζωή μας και εκεί είναι η αλλαγή που γίνεται και μιλάμε πια για την εποχή τη σύγχρονη, την εποχή της επικοινωνίας, αυτή που ζούμε μέχρι σήμερα. Έχετε λίγο στο μυαλό σας τις χρονολογίες, γιατί θα σας βοηθήσει στην σημερινή παρουσίαση. Επομένως, οι αλλαγές που δέχτηκαν οι ρόλοι του κεριού της γυναίκας και του άντρα μέσα στον χρόνο ήταν πολύ έντονες και φανταστείτε ότι στην Ελλάδα το 2015 υπάρχουν και οι τρεις γενναίες εν ζωή. Και τώρα, δηλαδή, στο ακροατήριό μας υπάρχουν και οι τρεις γενναίες εν ζωή. Δηλαδή, κάποιος που σήμερα είναι 70, έτσι, έζησε κατά βάση και έχει βιώματα από την αγροτική περίοδο. Κάποιος που σήμερα είναι 50 από την αστική και κάποιος που είναι 20 από τη σύγχρονη εποχή. Το γεγονός λοιπόν ότι και οι τρεις γενναίες είναι ακόμα εν ζωή, φανταστείτε πώς μπορεί να περιπλέκονται τα πράγματα. Λοιπόν, μιλώντας σήμερα για τις αλλαγές λοιπόν, που έχουν δεχθεί το παιδί, η γυναίκα και ο άντρας, θέλω να κρατήσετε πάρα πολύ καλά στο μυαλό σας ότι δεν έχουμε σκοπό να βγουν πορίσματα για το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, να συγκρίνουμε ποια εποχή ήταν καλύτερη και ποια χειρότερη, γιατί είναι σαν να συγκρίνουμε πορτοκάλι με μήλο. Είναι και τα δύο φρούτα, αλλά διαφορετικές ποικιλίες. Άρα, τι έχουμε να κάνουμε είναι να δούμε τι μπορούμε να κερδίσουμε από το φρούτο και τι μπορούμε να κερδίσουμε από το μήλο. Έτσι, αντίστοιχα λοιπόν, το σημερινό ρητορικό έχει ως βάση να καταλάβουμε τις αλλαγές και να δούμε τι έχουμε να κερδίσουμε στο σήμερα. Μιλώντας λοιπόν σήμερα, μπορεί να σκεφτείτε τους δικούς σας γονείς, να σκεφτείτε εσάς ως γονείς, να σκεφτείτε εσάς ως παιδιά, να σκεφτείτε τα παιδιά σας. Επομένως, αφήστε αυτή τη διαδικασία να συμβεί. Και πάμε λοιπόν να δούμε ένα ερώτημα που, αν θέλετε, με κάποιο τρόπο απεικονίσει πάρα πολύ καλά τις διαφορετικές αντιλήψεις. Το ερώτημα, γιατί παντρεύονται οι άνθρωποι, πατέρας 70 ετών, που αντιπροσωπεύει τον αγροτικό, την αγροτική εποχή, την παραδοσιακή, λέει, μα αυτός παιδί μου είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Ο γιος του τώρα 50 ετών, που αντιπροσωπεύει την αστική περίοδο, απαντάει για να κάνουν παιδιά, να τα μεγαλώσουν, να τα μορφώσουν και να τα κάνουν χρήσιμους ανθρώπους στην κοινωνία. Γιατί παντρεύομαι για να κάνουν παιδιά. Ο 25χρονος τώρα γονός, φορέας της σύγχρονης εποχής, τι λέει, ο γάμος και τα παιδιά δεν μπορεί να αποτελούν βασικό σκοπό. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δημιουργηθεί με τον σύντροφό μου μια καλή σχέση, η οποία να στηρίζεται στην ισότητα, στην ειλικρίνεια και στην κατανόηση. Πώς λοιπόν να μην υπάρχουν συγκρούσεις μέσα σε μια οικογένεια όταν υπάρχουν τόσο διαφορετικές αντιλήψεις. Αλλά το να έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις δεν είναι κακό. Το θέμα είναι για να μειωθούν οι συγκρίσεις και το χάος που δημιουργείται στην επικοινωνία να καταλάβουμε πώς δημιουργήθηκαν αυτές οι διαφορετικές αντιλήψεις. Αγροτική περίοδος, μέσα σε παρένθεση παραδοσιακή κοινωνία, παραδοσιακή οικογένεια. Κρατήστε λίγο αυτές τις εικόνες στο μυαλό σας, επειδή αποτυπώνουν αυτά που θα πούμε παρακάτω. Εκεί είναι μια οικογένεια έτσι στα χωράφια και εδώ είναι η ευρύτερη μορφή οικογένειας,
που έχει μέσα όχι μόνο πατέρα, μητέρα και παιδιά, έχει παππούδες, θείους εδώ. Λοιπόν, συνοπτικά, στην αγροτική περίοδο, στον παραδοσιακό τρόπο ζωής λοιπόν, η ζωή ήταν, οι άνθρωποι ζούσαν σε μικρές κοινότητες. Κυριαρχούσε η έννοια του κοινού συμφέροντος. Όλοι για ένα και ένας για όλους. Αυτό με έφυγε στο μυαλό σου. Και σε αυτό έπαιζε σημαντικό ρόλο ο τρόπος παραγωγής των αγαθών. Δηλαδή, έπρεπε κυρίως ο αγροτικός τρόπος, έτσι, όπου όλοι έπρεπε να βοηθήσει ο ένας τον άλλον για την επιβίωση. Και αυτό τους ένωνε πάρα πολύ στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Το άτομο, προσφέροντας την ομάδα, ενίσχυε την αυτοεκτίμησή του, προσφέροντας στο σύνολο. Και έτσι λοιπόν, η ομάδα δεν μπορούσε να υπάρχει χωρίς το άτομο, αλλά και το άτομο δεν μπορούσε να υπάρχει χωρίς την ομάδα. Πολύ βασικό, υπήρχε αλληλοϊποστήριξη και αμοιβαιότητα στα μέλη της κοινωνίας. Ο ένας στήριζε τον άλλον. Η ρόλη τώρα των μελών μέσα στην οικογένεια ήταν ξεκάθαρη. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μειώνεται η αμφισβήτηση και η αίσθηση καταπίεσης. Γιατί αν ξέρω μέχρι πού πάω, αν ξέρω τι έχω να κάνω, έτσι, δεν νιώθω ότι ο ένας μπαίνει στα δικά μου τα χωράφια, δεν νιώθω ότι καταπιέζομαι. Έτσι λοιπόν, οι σχέσεις βιώνονταν θετικά. Έχουμε κοινό στόχο, θα προσπαθήσουμε για το κοινό συμφέρον. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι εσωτερικές ατομικές συγκρούσεις να μην είναι έντονες. Θα θυσιάσω εντός εισαγωγικών, γιατί παλιά δεν υπήρχε η έννοια της θυσίας. Άρα λοιπόν, θα θυσιάσω αν πρέπει τις επιθυμίες μου για την ομαλή λειτουργία του συνόλου. Δεν υπάρχει καταπίεση. Και κυριαρχεί η μορφή της ευρείας οικογένειας, η εικόνα που είδατε πριν, πατέρες, μητέρα, παιδιά, παππούδες, όλο το σόι, και η έννοια των δικών μου ανθρώπων, που δεν ήταν απαραίτητο ότι έχουμε σχέση εξ αίματος, έτσι. Οι δικοί μου άνθρωποι μπορεί να ήταν η γειτονιά μου, μπορεί να ήταν οι άνθρωποι του καφενείου. Άρα λοιπόν κρατήστε το κοινό συμφέρον, λειτουργεί το άτομο σε ομάδα και ρόλοι ξεκάθαροι. Ο ρόλος της γυναίκας. Λοιπόν, η γυναικεία ταυτότητα βασίζεται σε δύο στοιχεία, την προσφορά και τη δύναμη. Η γυναίκα είχε ταυτίσει τον εαυτό της με το δώσιμο, με το συνεχές δώσιμο. Έτσι, στην οικογένειά της, στα παιδιά της, στον επιχειριό της, στο σύζυγο και στην οικονομία του σπιτιού και στα οικονομικά του σπιτιού. Έγινε έξω στα χωράφια. Λόγω αντίξεων καθημερινών συνθηκών, γιατί η ζωή ήταν πάρα πολύ δύσκολη, έπρεπε να είναι προσαρμοστική, να παίρνει πρωτοβουλίες και να βρίσκει λύσεις. Δηλαδή, από ένα κοτόπουλο θα έπαιρνε το κρέας, θα έπαιρνε τα πούπουλα για να φτιάξει μαξιλάρι, θα έπαιρνε τα αυγά, έτσι. Ο ρόλος της λοιπόν μπορεί να είναι σημαντικός και οικονομικά και κοινωνικά μέσα στην οικογένεια και μέσα στην οικογένεια, αλλά εκπρόσωπος της οικογένειας ήταν ο άντρας. Έξω δηλαδή στην κοινωνία ήταν ο άντρας που φαινόταν. Και η γυναίκα έπαιρνε κοινωνική αναγνώριση και προστασία όταν γινόταν μητέρα. Σε μια έρευνα που είχε γίνει το 1966 στην Αθήνα, ενώ μιλούσαν για τη γυναίκα με αρνητικούς έτσι χαρακτηρισμούς, όταν η γυναίκα γινόταν μητέρα, άλλαζαν κατευθείαν τα χαρακτηριστικά που της προσέδιδαν. Σεβασμό, εκτίμηση και κυρίως όταν γινόταν μητέρα αγοριού. Γιατί τα κορίτσια θα επιβάρυναν το νοικοκυριό οικονομικά, έτσι, για πράγματα φυσικής σου. Αισθανόταν καταπιεσμένη γυναίκα στο παραδοσιακό χώρο. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Γιατί θα απαντήσουμε τα δικά μας δεδομένα τώρα. Μπορεί η γυναίκα λοιπόν να είχε πολλές κακουχίες, να έκανε πολλά πράγματα, αλλά επειδή ήταν πολύ ξεκάθαρος ο ρόλος που είχε και πολύ ξεκάθαρο γιατί έπρεπε να βοηθήσει και πού έπρεπε να βοηθήσει, δεν είχε περιθώριο για εσωτερικές συγκρούσεις. Εντάξει. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα, λέμε ότι προσπαθώντας να πάμε στην εποχή εκείνη, ότι δεν αισθανόταν καταπιεσμένη. Ο ρόλος του άντρα. Λοιπόν, ο ρόλος του άντρα και τότε και τώρα ήταν κατά βάση κοινωνικός. Ήταν αυτός που θα έβγαινε προς τα έξω. Ήταν αυτός που έπρεπε να εκπροσωπήσει και να προστατεύσει την οικογένειά του και τους δικούς του ανθρώπους. Έτσι. Ήταν αυτός που θα έπρεπε σε οποιαδήποτε εξωτερική απειλή, εχθρός,
κάποιος που πήγαινε να αμφισβητήσει οικονομικά συμφέροντα ή τη τιμή της οικογένειας, ήταν αυτός που έπρεπε να βγει προς τα έξω και να προστατεύσει την οικογένειά του. Τι γινόταν όταν δεν τα κατάφερε? Την αποτυχία σπάνια τη χρεωνόταν εκείνος. Για δύο λόγους. Πρώτον, υπήρχαν κοινές παραδεκτές αξίες. Τι σημαίνει τιμή οικογένειας? Ήταν ξεκάθαρο τότε. Και το κυριότερο, ότι η αποτυχία αποδιδόταν κυρίως σε εξωτερικές αδεξότητες. Δηλαδή, δεν πήγε καλά το χωράφι, έφτυγε ο καιρός. Κάποιος αντίμευσε, ξέρω εγώ, την οικογένειά μου, έφτυγε αυτός που ήρθε και δουλεύτηκε την τιμή της οικογένειας. Άρα, την έβγαζε με κάθε τρόπο ο άντρας, θα πάρει. Γιατί έτσι ήταν η κοινωνία τότε. Λειτουργούσε μέσα, μάλλον στην καθημερινότητά του, συνεργαζόταν στενά με ανθρώπους που είχαν κοινούς στόχους. Άρα, όταν έφυγε προς τα έξω, λειτουργούσε μέσα σε ένα κλίμα που ένιωθε ασφάλεια, εμπιστοσύνη και παραδοχή. Κρατήστε τα αυτά, γιατί θα τα δούμε μετά πώς αλλάζουν. Ο άντρας, λοιπόν, σε γενικές γραμμές, πετυχαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και να έχει κύρος μέσα στην οικογένειά του και να τον σέβονται και να μπορεί να εκπροσωπήσει τους ρόλους του έξω, κοινωνικά. Δηλαδή, δεν δεχόταν αμφισβήτηση. Ο ρόλος του παιδιού. Λοιπόν, βασική επιδίωξη, έτσι, είναι η επιδίωξη του παιδιού και συνεισφορά στο κοινό καλό. Από μικρό το μαθαίνουν να συνεισφέρει. Από περίπου 4 ετών που μπορεί και αναπτυξιακά να εξελίσσεται, να αυτονομείται, συγγνώμη, αρχίζουν και το δίνουν κάποιες αρμοδιότητες, ό,τι μπορεί να καταφέρει, για να βοηθάει στις καθημερινές ανάγκες. Πολύ σημαντικό, το παιδί μαθαίνει δίπλα στους γονείς του. Μαθαίνει, δηλαδή παρατηρεί, βλέπει, αντιγράφει, δηλαδή μαθαίνει μέσα από το βίωμα. Αποδέχεται την πείρα των μεγάλων, γιατί δεν αμφισβητεί τις προθέσεις του. Δεν υπάρχει όπως υπάρχει σήμερα η έννοια της τιμωρίας. Δεχόταν αυτά που έλεγαν οι μεγαλύτεροι, γιατί έτσι θα γινόταν καλύτερος άνθρωπος. Ένιωθε χρέος του να κοπιάσει για τον γονιό του και για τους μεγαλύτερους γενικότερα. Και φαίνεται ότι το παιδί στην παραδοσιακή εποχή είναι ισορροπημένο σε αυτά που νιώθει, στους στόχους που βάζει, στις επιθυμίες που έχει. Και γιατί αυτό? Γιατί το ατομικό καλό, αυτό που θέλει δηλαδή το παιδί, ταυτίζεται με το κοινωνικό καλό, με την ομάδα. Έτσι τον έχουμε μάθει από μικρό. Και πώς το παιδί θα νιώθει χρήσιμο και καταξιωμένο? Όταν βοηθάει στην επιβίωση, όταν συνεισφέρει στην ομάδα. Και επειδή το παιδί λειτουργεί μέσα σε γειτονιές, μέσα σε κοινότητες που βιώνει την αλληλοϋποστήριξη, μειώνεται και το άγχος του για το αύριο, αν θα τα καταφέρει. Γιατί ξέρει ότι λειτουργώντας ομάδα, ο ένας βοηθάει τον άλλο. Έτσι. Το σχολείο δεν έχει τη μορφή που έχει σήμερα. Δεν υπάρχει αυτή η ανταγωνιστικότητα. Και το σχολείο είναι περισσότερο για τα παιδιά ένας χώρος για να κάνει σχέσεις, για να βρίσκεται με άλλα παιδιά. Άρα λοιπόν, αυτό που κυρίως δυσκολεύει το παιδί εκείνη την περίοδο είναι αυτό που δυσκολεύει τους μεγάλους. Οι φυσικές καταστροφές και η απώλεια κάποιου τυπού του ανθρώπου. Άρα κρατήστε λοιπόν ότι η ρόλη είναι ξεκάθαρη. Υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε αυτό που θέλω εγώ και σε αυτό που θέλει η ομάδα και δεν υπάρχουν, τουλάχιστον δεν βγαίνουν, έτσι, εσωτερικές συγκρούσεις. Περνάμε στη βιομηχανική περίοδο, θυμηθείτε ότι αρχίζει γύρω στο 1960. Λοιπόν, δεν είναι μια πολύ πετυχημένη εικόνα, αλλά τουλάχιστον δείχνει την μορφή της οικογένειας, πλέον είναι παιδιά γονείς και βλέπετε ότι εγκαταλείπουμε τα χωράφια, κυρίως στα διαμερίσματα. Τι σημαίνει βιομηχανική περίοδος? Αναπτύσσονται πλέον οι μεγάλες πόλεις και η αίσθηση της ομάδας αρχίζει να αλλοιώνεται. Έτσι. Πλέον στο άτομο αρχίζουν πλέον εγκαταλείπονται μόνο και μόνο οι ανθρωπικές δουλειές, έτσι. Και οι άνθρωποι θέλουν να εργάζονται και σε άλλες δουλειές, υπηρεσίες, ελευθερία επαγγελματία.
Στο άτομο πλέον δίνονται πολλές επιλογές. Και προσέξτε, ενισχύεται πλέον η ατομική πρόοδος. Γιατί η ανάπτυξη φέρνει μια καταναλωτική κοινωνία, φέρνει πολύ ανταγωνισμό. Πλέον δεν υπάρχει κοινός στόχος, επειδή υπάρχει ο ανταγωνισμός, ο ατομισμός. Και αφού δεν υπάρχει ο κοινός στόχος, αρχίζει και βγαίνει στην επιφάνεια η αίσθηση της καταπίεσης που πριν δεν τη νιώθαμε τόσο, γιατί αυξάνονται οι εσωτερικές συγκρούσεις του ατόμου. Ισχύει αυτό που γράφουμε εδώ. Ή θα κάνω αυτό που θες εσύ, οπότε δεν θα κάνω το εγώ, έτσι, δεν θα καταπιεστώ εγώ. Ή θα κάνω αυτό που θέλω εγώ, άρα δεν θα κάνω αυτό που θες εσύ, θα καταπιεστείς εσύ. Κάπως λοιπόν, όταν μπαίνει ο ανταγωνισμός και ο ατομικός δρόμος προόδου, αρχίζει πλέον να μπαίνει αυτό εδώ ακριβώς, ανάμεσα στις σχέσεις. Η οικογένεια χαρακτηρίζεται παιδοκεντρική. Όλα για το παιδί. Θυμηθείτε τι λέει ο 50χρονος, γιατί παντρεύονται οι άνθρωποι, ε? Τι λέει κατευθείαν, για να κάνουν παιδιά, να τα αξιώσουν στην κοινωνία. Άρα λοιπόν, όλα γύρω από το παιδί. Και τι γίνεται τώρα. Δύο άνθρωποι, ο άντρας και η γυναίκα, ενώνουν τις ζωές τους. Γιατί, για τη ζωή ενός τρίτου ανθρώπου, που είναι το παιδί τους, έτσι. Και αρχίζουν, σαν το συνεκτικό στοιχείο τους, να είναι τα παιδιά. Και το θέμα ποιο είναι, ότι αρχίζουν να ζουν μέσα τα παιδιά. Δηλαδή, μέσα από τις επιτυχίες των παιδιών θα τραφούν τη ήδη ψυχολογικά. Άρα, οι σχέσεις αλληλεξάρτησης που υπήρχαν στην παραδοσιακή κοινωνία, σε βοηθάω με βοηθάς, έτσι. Αρχίζει, γιατί έχουμε ένα κοινό σκοπό, αρχίζουν και γίνονται σχέσεις εξάρτησης. Ζω μέσα από σένα. Γιατί στην αστική οικογένεια. Και γι' αυτό σκεφτείτε ότι δεν είναι τυχαίο που πολλά ζευγάρια αρχίζουν και κλονίζονται πάρα πολύ οι σχέσεις τους και πολλά καταλήγουν να χωρίσουν, έτσι. Όταν τα παιδιά τους βγαίνουν για να σπουδάσουν, για να εργαστούν, να κάνουν στις δικές τους οικογένειες. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων. Άνθρωποι δηλαδή που τώρα είναι 60, καθώς εκείνη σκέφτηκε. Ο ρόλος της γυναίκας. Λοιπόν, ο άντρας βγαίνει προς τα έξω, γιατί είπαμε ότι πλέον αρχίζει να αλλάζει ο τρόπος που εργάζονται οι άντρες, δεν είναι μόνο αγροτικός, όπου ήταν και η γυναίκα μαζί. Και η γυναίκα αρχίζει να μένει πίσω, μέσα στο σπίτι. Και αφού μένει μέσα στο σπίτι, με τι θα ασχοληθεί κυρίως με το παιδί της. Και πλέον η γυναίκα αρχίζει να έχει πολλές ευκολίες. Τώρα πέφτει η ανάπτυξη. Ηλεκτρικές συσκευές, μέσα μεταφοράς, εξασφαλισμένη οικονομικά από το σύζυγο. Αφού λοιπόν έχει τόσες ευκολίες, αρχίζει και εκείνη να μην έχει και πάρα πολλά να κάνει και ο ρόλος της αρχίζει να είναι κυρίως μητρικός και ο ρόλος της νοικοκυράς. Δηλαδή, αποδυναμώνεται ο ρόλος της στην ουσία. Γιατί σκεφτείτε η γυναίκα του παραδοσιακού χώρου που είπαμε πόσα πράγματα έπρεπε να κάνει. Η γυναίκα λοιπόν αρχίζει να έχει πολλή αγωνία για το αν είναι επαρκής μητέρα και αρχίζει πλέον να έχει ως βασικό άξονα για τον αυτοπροσδιορισμό της, την καλή ανατροφή του παιδιού. Πλέον, οι γυναίκες έχουν πολλές πληροφορίες για το πώς να μεγαλώσουν τα παιδιά. Αλλά όμως μπερδεύονται, γιατί πολλές από αυτές τις πληροφορίες είναι αλληλοσυγκρόμενες. Και όχι μόνο αυτό, δεν έχουν την ασφάλεια που είχαν οι δικές τους μητέρες. Γιατί στον παραδοσιακό χώρο τα παιδιά μάθαιναν μέσα από το βίωμα, οι μητέρες της γειτονιάς όλες μαζί θα μεγάλωναν τα παιδιά, έτσι. Τώρα όμως θυμηθείτε ότι πάμε σε μια πιο ατομική πορεία ζωής. Η γυναίκα λοιπόν αρχίζει και αγχώνεται για το παιδί της. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνες, και όλοι έχουμε μητέρων, να τρέχουν πίσω από τα ίδια παππούλα παιδιά τους με μια κουταλιά φαγητό, έτσι. Και η γυναίκα της πόλης λοιπόν αρχίζει και προετοιμάζει το παιδί, μάλλον προετοιμάζει πάρα το παιδί της επί 18 χρόνια και όταν αρχίζει να νιώθει ότι μπορεί να φύγει το παιδί της στα 18, πώς μπορεί να νιώθει μετέωρο.
και θα βρει λόγους για να παραμείνει χρήσιμη. Για παράδειγμα, να αναλάβει την ανατροφή των εγγονιών, να αναλάβει να φροντίζει τον οικοκυριό των παιδιών της και θυμηθείτε πως το 80 εκεί είχαμε αύξηση των υποπαίδων που κληθήκανε από την παροχή για να φτιαχτούν οι λεγόμενες οικογενειακές περιπετικίες. Όλοι μαζί με έναν τρόπο. Μην φύγουμε. Αλλά γινόταν με ένα τρόπο γιατί πραγματικά η γυναίκα ένιωθε αγωνία. Γιατί έφευγαν τα παιδιά της, αυτό είχε μάθει κυρίως να κάνει και δεν γινόταν εκείνη. Η γυναίκα λοιπόν της πόλης αρχίζει να θέλει να βγει από το σπίτι σιγά-σιγά. Να βρει εργασία για να βοηθάει και αυτή οικονομικά. Να βρει εργασία για να γεμίσει τις ελεύθερες ώρες της που πια είναι πολλές. Να βρει εργασία γιατί κάποιες γυναίκες έχουν αρχίσει και σπουδάζουν και θέλουν να εργαστούν πάνω σε αυτό που σπουδάζουν. Τι γίνεται όμως όταν η γυναίκα προσπαθεί να βγει προς τα έξω. Στρέφει αντιμέτωπη με τη δυσαρέσκεια του σύζυγου και των δικών της. Γιατί το βλέπουν καχύποπτα αυτό το άνοιγμά της, αλλά θα έρθει αντιμέτωπη και με τις δικές της ενοχές. Γιατί φοβάται ότι θα στερήσει τη φροντίδα και τον χρόνο από τα παιδιά της και τις περισσότερες φορές δεν τολμάει το άνοιγμα αυτό, γιατί φοβάται να συγκρουστεί με τους άλλους. Γιατί φοβάται ότι αν βγει προς τα έξω, θα πρέπει λοιπόν να συγκρουστεί με τις δικές της ενοχές και με τη δυσαρέσκεια των υπολείπων, γι' αυτό θα επιλέξει μια κατάσταση πολέματος, ποια θα είναι αυτή. Θα γεμίσει τις ώρες της λοιπόν με τη φροντίδα των παιδιών, του ζύγου, του σπιτιού, με ψώνια, φίλους, κομμωτήρια κτλ. Και τελικά, αντί να αποφύγει να συγκρουστεί με τους άλλους, για να προχωρήσει, θα συγκρουστεί με τον ίδιο της τον εαυτό. Αρχίζει να ζητάει σχέση πιο κοντινή από το σύζυγο, γιατί νιώθει πολύ μόνη. Όμως, δυσκολεύεται να εκφράσει τα συναισθήματά της. Δεν ξέρει να το κάνει, δεν θυμάται τη δικιά της μητέρα να το κάνει. Πώς γίνεται αυτό. Η γυναίκα λοιπόν θα πάει να προσεγγίσει κατά πάσα πιθανότητα το σύζυγο μέσα από παράπονο, μέσα από κατηγόριες, επειδή απουσιάζει ο σύζυγος πολλές ώρες. Και όταν πάει να προσεγγίσει έτσι, από την άλλη πλευρά, τι θα γίνει, αντίστοιχα θα απαντήσει. Έτσι. Επομένως, παγώνουν και οι δύο πλευρές, και ο σύζυγος και η σύζυγος. Η γυναίκα απομονώνεται, αρχίζει να αισθάνεται ακόμα πιο μόνη και αυξάνεται η επιθυμία της να βρει συναισθηματική κάλυψη σε εξωγαμιαίο σύντροφο. Μπορεί λίγο σε πιο μικρές κοινωνίες αυτά να μην βγαίνουν προς τα έξω. Όμως, εκείνη την περίοδο όντως είχαμε την αύξηση εξωσυγγυλικών σχέσεων. Προσπαθεί να προσφέρει λοιπόν τα πάντα στην οικογένεια, αλλά δεν παίρνει την αναγνώριση που έπαιρνε η δικιά της μητέρα. Θέλει να αναπτύξει και άλλες παραγωγικές της δυνάμεις. Δεν θέλει να είναι μόνο μητέρα και σύντροφος και νοικοκυρά, αλλά δεν ξέρει πώς να το κάνει. Χρειάζεται να συγκρουστεί λοιπόν με τις αντιλήψεις που έρχονται από τον παραδοσιακό χώρο ότι ο βασικός άξονας αυτοπροσδιορισμού της γυναίκας είναι ο μητρικός της ρόλος και ο συντροφικός της. Έτσι λοιπόν η γυναίκα τα βασικά συναισθήματα που την καταπλήζουν είναι θυμός, ενοχή, πικρία και τέλος απογοήτευση που δεν τα καταφέρει. Είναι η γυναίκα που το 80 ήταν γύρω στα 30 χρονών, έτσι, με τη γυναίκα μιλάμε. Που σήμερα μπορεί να είναι γύρω στα 60. 50, 50. Τι γίνεται με τον άντρα τώρα. Λοιπόν, ο άντρας, όπως πάντα λοιπόν, έβγαινε προς τα έξω, στην κοινωνία. Έτσι. Τώρα όμως βγαίνει σε μια κοινωνία που όπως είπαμε εξελίσσεται ραγδαία και γίνεται πάρα πολύ ανταγωνιστική. Και γίνεται πάρα πολύ σκληρή. Και ζητάει από τον άντρα να είναι ακόμα πιο σκληρός, ακόμα πιο δυνατός, για να τα καταφέρει. Και θυμηθείτε ότι εκείνη την περίοδο έχουμε πατέρες που μεγάλωναν τα αγόρια τους, τα παιδιά τους, με συμβουλές όπως ότι οι άντρες, τα αγόρια είναι σκληρά, οι άντρες είναι σκληροί, δεν πρέπει να δίνουν ποτέ την αδυναμία τους, να μην κλαίνε. Ήταν η δικιά τους ανασφάλεια. Γιατί άρχισαν να νιώθουν πολύ απειλητικά πια τον κοινωνικό χώρο, εκεί που ένιωθαν να αποστημάστε ασφάλεια, γιατί ήταν περιτυγισμένοι από όλους τους ανθρώπους. Αρχίζει λοιπόν να δυσκολεύεται να τα καταφέρει στον κοινωνικό χώρο, γιατί καλείται πλέον να συμπεριφερθεί ανταγωνιστικά ακόμα και με τους συναδέλφους του, αυτό που δεν το θυμάται να γίνεται με τον δικό του πατέρα. Αρχίζει να νιώθει το αφεντικό του να το εκμεταλλεύεται. Η έννοια της μικρής κοινότητας πλέον αρχίζει να χάνεται, άρα πού θα βρει άλλη υποστήριξη. Και
και ο κύκλος των δικών του ανθρώπων μικραίνει. Γιατί σκεφτείτε και πολλούς ανθρώπους που φύγαν από τις επαρχίες και πήγανε στις πόλεις, έτσι. Και σαν να μην έφτανε αυτό, αρχίζει να νιώθει ότι ο κύριος του κλειδωνίζεται και μέσα στην οικογένειά του. Γιατί ο άντρας λείπει πολλές ώρες. Πλέον αυτός αναλαμβάνει κυρίως τα οικονομικά του σπιτιού. Λείπει λοιπόν πολλές ώρες, προσπαθεί να προσφέρει τα πάντα και όταν γυρίζει στο σπίτι, πολλές φορές νιώθει τα παιδιά του να έχουν συμμαχήσει με την γυναίκα του, να τον θεωρούν συναισθηματικά απόν. Τα παιδιά του να μην ικανοποιούνται και να βιάζονται να φύγουν για να αυτονομηθούν και η γυναίκα βέβαια, όπως είπαμε πριν, να νιώθει θυμό και μοναξιά, απειλώντας ότι θα βρει τον εαυτό της κάπου έξω από το σπίτι. Και ο άντρας λοιπόν τα έχει βρει σκούρα, αν και αισθάνεται κόπος και εξάρνηση και δεν ξέρει τώρα τι ακριβώς γίνεται, από αυτός προσπαθεί, αλλά η οικογένειά του παραμένει δυσαρεστημένη, δεν εξωτερικεύει τα συναισθήματά του. Δεν έχει μάθει, κυρίως ο άντρας να το κάνει αυτό ποτέ. Απομονώνεται, κλείνεται στον εαυτό του. Κάμια φορά όταν φτάνει μέχρι εδώ μπορεί να αρχίσει λίγο να θυμώνει και να φωνάζει και διαλέγει κυρίως την παθητική αντίσταση. Τι σημαίνει αυτό? Θα προσπαθήσει να διατηρήσει στοιχεία από τον παραδοσιακό χώρο. Δεν θα βοηθήσει και μέσα στο σπίτι, μην βάλει και ποδιά και τον θεωρήσουν έτσι, ότι δεν είναι άντρας, να μην τον πατήσουν κιόλας. Γιατί έχει αυτές τις φωνές του παρελθόν, το δικό του πατέρα, ή επιλέγει τη φυγή. Πολλές ώρες έξω από το σπίτι, κυρίως με τις πολλές ώρες δουλειάς. Άρα αντιστέκεται παθητικά, δηλαδή στην ουσία δεν παίρνει θέση, όπως βλέπετε. Καθώς μεγαλώνει λοιπόν, ως παππούς δεν έχει κεντρικό ρόλο. Γιατί δεν ξέρει να φροντίζει τα μωρά, δεν ξέρει να κάνει δουλειές του σπιτιού, όπως έχει η γιαγιά. Το μπορεί πολύ να του δώσουμε το εγγόνι για να το πάει μια βόλτα στο πάρκο, έτσι. Άρα τι γίνεται, και ως παππούς. Και οι συμβουλές του και η πείρα του δεν έχουν πια τόσο ισχύ όπως στο παραδοσιακό χώρο, γιατί πλέον η γνώση και η εξέλιξη τρέχουν ραγδαία. Υπάρχουν πλέον πολλοί ειδικοί για τα θέματα. Άρα αυτό που λέμε ότι ο μεγάλος είναι σοφός, αρχίζει λίγο και ευθύνει. Αναρωτηθείτε λοιπόν γιατί να δυσκολεύονται περισσότερο οι άνδρες από τη γυναίκα όταν βγαίνουν σε σύνταξη, όταν πεθαίνει η γυναίκα. Η γυναίκα έχει και πολλά κρατήματα. Η γυναίκα που σήμερα είναι, όπως είπαμε, την δείτε έτσι, 50 και πάλι. Λοιπόν, άρα βλέπουμε με την αστική ανάπτυξη της βιομηχανία μια καταναλωτική ζωή, να τρέχει ανάπτυξη ραγδαία, να οθούμαστε σε έναν ατομικό τρόπο έτσι, ζωής και οι ρόλοι πια αρχίζουν μέσα στην οικογένεια να μην είναι ξεκάθαρα. Γιατί αρχίζουν και βγαίνουν καταπιεσμένες επιθυμίες. Τι γίνεται με το παιδί? Το παιδί αρχίζει και στερείται ξεκάθαρο πλέον προορισμού και σκοπού της ζωής του. Γιατί? Γιατί η προσωπική επιτυχία αρχίζουν και του λένε από πολύ νωρίς ότι οδηγείται μέσα από τον δρόμο του ατομισμού. Όχι μέσα από το να προσφέρει στην ομάδα, στον κοινό σκοπό. Άρα λοιπόν, οι αξίες και οι στόχοι του παραδοσιακού χώρου, όλοι για ένα και ένας για όλους, αρχίζουν και κλονίζονται. Άρα λοιπόν, αφού οι ατομικοί στόχοι συγκρούνται με τους συλλογικούς, δεν είναι αυτονόητο ότι το ατομικό καλό είναι ταυτόσιμο με το κοινωνικό καλό. Διακαταλογείται πια από τους γονείς τους με τη χρήση των αφηρημένων ενιών. Τι είναι καλό παιδί μου, τι είναι κακό, τι είναι σωστό, τι είναι λάθος και όλο λιγότερο μέσα από την άμεση εμπειρία, δηλαδή έλα να μάθεις τι λάθος. Και του λένε οι γονείς του ότι πια η κοινωνική καταξίωση έρχεται μέσα από την ακαδημαϊκή και την επαγγελματική επιτυχία. Να σπουδάσεις παιδί μου, γιατί δεν μπορεί να κάνεις τη ζωή σου, δεν μπορεί να κάνεις. Το σχολείο λοιπόν αρχίζει να γίνεται αβάσταχτη υποχρέωση. Η ατομική πορεία φαίνει πολύ μοναξιά όμως για το παιδί που αρχίζει να κλείνεται στον εαυτό του. Και μένουν ερωτήματα επαρξιακά. Επιθυμεί τη μοναξιά του ή τη συλλογικότητα? Μπορεί να τα καταφέρει μόνο του και τι είναι αυτό το επιβιώνει? Μιλάει συνεχώς με το θα κάνω αυτό το άλλο, αδυνατώντας να φανταστεί όμως με συμβουλιά και αυτοπεποίθηση τον εαυτό του στο μέλλον. Γιατί θυμηθείτε τι λέγαμε με το παιδί του παραδοσιακού χώρου, θα τα καταφέρει. Γιατί έχει την αίσθηση της ομάδας.
Οι εσωτερικές λοιπόν συγκρούσεις κορυφώνονται για το παιδί και συνοδεύονται από τις ολοένα αυξανόμενες διαπροσωπικές συγκρούσεις, κυρίως με τους γονείς του. Γιατί από την μία βιώνει τους γονείς ως δυνάστες και εμπόδιο στην προσωπική του ευτυχία, παιδί μου πρέπει να σπουδάσεις, αλλιώς δεν θα τα καταφέρεις. Και ενοχοποιεί συγχρόνως στον εαυτό του για την έλλειψη αρμονίας στη σχέση με τους γονείς του. Γιατί θυμηθείτε ότι οι γονείς με έναν τρόπο αρχίζουν και τρέφονται μέσα από το παιδί. Όλα για το παιδί. Ασυνείδητα περνάει και στο παιδί. Σαν να οφείλει στους γονείς. Έτσι. Σαν να νιώθει από πολύ νωρίς ότι εκείνο είναι ικανό να τους κάνει ευτυχισμένους ή μη ευτυχισμένους. Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Όταν βλέπει λοιπόν τους γονείς του ότι δεν τα καταφέρνουν, χρεώνεται πολύ από την αποτυχία των γονιών. Αρχίζει λοιπόν να μην εμπιστεύεται πολύ τους γονείς και βιώνει τις συμβουλές και την καθοδήγηση πια ως καταπίεση. Και προσέχω λίγο το τελευταίο ότι προσπαθεί να εξομαλύνει τη συγκρούση που νιώθει μέσα του και στη σχέση κυρίως με τους γονείς και όταν δεν τα καταφέρει, με ευκολία αρχίζει και δράσει καταστροφικά. Το 1980 έχουμε έξαρση ναρκωτικών και AIDS, αν θυμάστε. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Αντί να κάνω κακό σε σένα, θα κάνω κακό σε μένα. Αυτό που νιώθω το δύσκολο, το ξαναγυρνάω σε μένα. Έτσι. Άρα λοιπόν, η ρόλη εδώ πέρα δεν είναι ξεκάθαρη και οι σχέσεις ανάμεσα στο παιδί και στους γονείς αρχίζουν να μοιάζουν λίγο κυβέρνηση. Δεν μπαίνουμε δηλαδή με τους καλύτερους ιονούς στη σύγχρονη εποχή, στη μεταβιομηχανική. Ίσως και στην κομμετάλλη εποχή, λοιπόν, είναι αλλιώς περίοδο της επικοινωνίας, έτσι, επειδή το τίμιο της επικοινωνίας, επειδή μπαίνει πληροφορική στη μέση. Λοιπόν, μια είναι χαρακτηριστικά φυσικά αυτοσυντική. Πλέον οι εξελίξεις είναι πολύ γρήγορες, ραγδαίες, δηλαδή η αξία της λογικής και όλο και λιγότερο δίνεται αξία στα συναισθήματα. Η βασική προσπάθεια του ατόμου, όλων δηλαδή από εμάς, είναι να οργανώσουμε την πολύπλοκη ζωή μας και να ορίσουμε τι είναι αυτό τελικά που θέλουμε από τον εαυτό μας και από τους άλλους. Θυμηθείτε τον 25χρονο που θέλει από τον γάμο, έτσι, ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας δεν θεωρείται πια αυτός ο σκοπός για τα νέα ζευγάρια. Τα νέα ζευγάρια θέλουν να φτιάξουν τον δικό τους τρόπο, απορρίπτοντας τον τρόπο το που έχουν ήδη από τους δικούς της γονείς, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο και φαίνεται ότι ξέρουν καλά τι δεν θέλουν, αλλά δεν ξέρουν, δεν είναι σίγουρο για αυτό που θέλουν. Η γυναίκα. Λοιπόν, η γυναίκα που ήδη είχε αρχίσει να δυσκολεύεται, πολύ, έχει πολλά αμφιθυμικά συναισθήματα. Νιώθει δυνατή και αδύναμη. Γυναίκα που σήμερα 30, νιώθει δυνατή και αδύναμη. Δεν ξέρει αν θέλει να ικανοποιήσει τις δικές της ανάγκες και τις ανάγκες των άλλων. Κατά βάση τη μητέρα. Έχει μέσα της λοιπόν έντονα φωνές καταπίεσης, θύμου και απογοήτευσης της δικιάς της μητέρας. Δεν θέλει να ζήσει όπως έζησε η μητέρα της, αλλά κατά την άλλη. Δεν ξέρει πώς το κάνει. Έτσι, πώς να δημιουργήσει την δικιά της ταυτότητα. Αλλά δεν μπορεί να απορρίψει το ρόλο της μητέρας της. Γιατί αν τον απορρίψει, που ήταν κυρίως ο μητρικός ρόλος όπως είπαμε, θα χάσει τη γη κατά τα πόδια της. Η γυναίκα, ο μητρικός ρόλος δεν μπορεί να απορριφθεί για τη γυναίκα. Έτσι, δεν γίνεται αυτό. Αλλά δεν θεωρεί πια ότι είναι το βασικό κριτήριο για την αξιοσύνη της ως γυναίκα. Έτσι, δηλαδή μόνο αν γίνει μητέρα αξίζει. Διεκδικεί πλέον επαγγελματική αποκατάσταση και ισότητα με το αντρικό φύλο. Και τι γίνεται τώρα. Επιθυμεί ένα σύντροφο που θα την καταλαβαίνει, θα μοιράζεται μαζί, θα την αποδέχεται, ως έχει. Αλλά ακόμα έχει συναισθήματα καχυποψίας προς το σύζυγο. Ότι δεν θα την καταλάβει και ότι θα σταθεί εμπόδιο στην προσωπική της ανέλυξη.
ζητάει την ανεξαρτησία της και την αυτονόμησή της. Αλλά πολλές φορές το κάνει ακόμα με θυμό και αντίδραση. Γιατί έχει δύο μηνύματα μέσα της από τη μητέρα της, το οποίο τώρα λέει: παιδί μου, να σπουδάσεις, να βγεις προς τα έξω, να είσαι αυτόνομη, να μην τραβήξεις αυτό που τράβησα εγώ. Και την άλλη λέει: παιδί μου όμως, πάνω απ' όλα η οικογένειά σου, τα παιδιά σου, να μην εγκαταλείψεις ποτέ. Και αυτό φαίνεται σαν δίπολο στην ουσιά. Έτσι τη το δίνει, πώς το καταλαβαίνει. Που δεν θα έπρεπε να είναι δίπολο όμως. Άρα, η γυναίκα που νιώθει παγιδευμένη στο σύνδεσμο, θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ναι, βρίσκεται σαν διέξοδο. Να καταλάβει ότι βρίσκεται στο μετέχνιο δημιουργίας μιας νέας ταυτότητας. Έχει κάτι νέο να δημιουργήσει. Δεν είναι ότι έχει να απορρίψει ή έχει να αντιγράψει. Το νέο που έχει να απορρίψει θα είναι κάτι εντελώς δικό της. Με επιρροές από το παρελθόν, αλλά δικό της. Να ξεχωρίσει ποιες φωνές είναι δικές της και ποιες της μητέρας της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και αφού, και είναι και το πιο δύσκολο. Και αφού ξεχωρίσει λοιπόν ποιες είναι αυτές οι φωνές, θα βρει τον τρόπο να φτιάξει το δικό της τρόπο. Και να αναλάβει προσωπική ευθύνη που θα της προσφέρει προοπτική. Όσο είναι μικρό κορίτσι, εντάξει. Όσο όμως είναι ενήλικη, έχει τη δικιά της ευθύνη πια. Δεν έχει μόνο δηλαδή να φορίζει τη μητέρα στον πατέρα της, έχει να κάνει κάτι κι αυτή πάνω σε αυτό. Για να δούμε και τον άντρα, που κι αυτός έχει αρχίσει και βάλεται πολύ. Η αυτοεκτίμησή του λοιπόν βάλεται ακόμα περισσότερο γιατί δεν προσφέρει όπως παλιά. Πλέον η γυναίκα έχει και αυτή στην αγορά εργασίας. Άρα δεν είναι ο μόνο κουβαλητής που λέγαμε του παρελθόντος. Ο άντρας θυμηθείτε ότι πάντα έπαιρνε τροφοδοσία από τον κοινωνικό του ρόλο. Και αν θέλετε και λόγω της οικονομικής κρίσης, έχουμε αυτό που δεν περιμέναμε ποτέ να έχουμε. Άντρες άνεργοι, γυναίκες συνδουλεύουν. Έτσι. Είναι μεγάλο πλήγμα για την αυτοεκτίμηση λοιπόν του άντρα αυτό. Και έχει μεγαλώσει με τα εξής αντιφατικά μηνύματα. Απ' τη μία, παιδί μου χρειάζεται προστασία. Φωνή της υπερπροστατευτικής μητέρας του αστικού χώρου. Το λέγει και για τον γόρο και για το κορίτσι. Και απ' την άλλη, η φωνή του ανασφαλή πατέρα, θυμάστε που λέγαμε, είσαι ικανός για όλα, οι άντρες είναι δυνατοί, οι άντρες δεν είναι και κλπ. Βέβαια, το ότι μπορεί κάποια στιγμή να χρειάζεσαι φροντίδα, όχι προστασία, να χρειάζεσαι φροντίδα δεν σημαίνει ότι είσαι δυνατός. Εκείνη τα πει. Και το πολύ επίσης δύσκολο και συγκρουσιακό για τον άντρα είναι ότι. Με τι να ταυτιστεί τώρα. Ταυτιζόμενος με τον πατέρα του, το θέλει αυτό, γιατί θέλει να συνεχίσει να προσφέρει όπως και εκείνος. Κύριο στα γλυκά αγαθά, έτσι που φρόντισε την οικογένειά του οικονομικά. Από την άλλη όμως θυμάται που τον κατηγορούσε, που έλειπε πολλές ώρες, ότι ήταν συναισθηματικά απόνοια. Άρα με τι να ταυτιστεί. Να θυμάστε ότι μπορούμε να ταυτιστούμε με κομμάτια, με κάποια χαρακτηριστικά. Το να ταυτιζόμαστε τυφλά με κάποια πρότυπα δεν είναι ο τρόπος. Έτσι. Νιώθει λοιπόν ότι έχει αρχίσει και χάνει τον εαυτό του. Προσπαθεί να βρει καταφύγιο στη γυναίκα του. Θα γυρίσει προς τη γυναίκα. Προσπαθεί να καταλάβει τη γυναίκα του, γιατί είναι σημαντική. Αλλά συνεχίζει να δυσκολεύεται να την ακολουθήσει στο συναισθηματικό άνοιγμα, γιατί ποτέ δεν έμαθε να το κάνει. Η γυναίκα πάντα ανοιγόταν πιο πολύ συναισθηματικά. Ο άντρας, όχι. Η γυναίκα, μέχρι τώρα, όπως έχετε δει, είναι αυτή που ξεκινάει τις πιο πολλές αλλαγές. Και ο άντρας είναι αυτός που ακολουθεί. Και το να ακολουθείς δεν είναι πάντα το καλύτερο. Γιατί λίγο δεν μπορεί να ορίσει τα πράγματα. Έτσι, δεν παίρνει πρωτοβουλία. Οι άντρες λοιπόν του σήμερα προσπαθούν όντως να έρθουν πιο κοντά στη γυναίκα τους. Συνεχίζουν όμως και δυσκολεύονται πιο πολύ από τη γυναίκα στο συναισθηματικό άνοιγμα. Γι' αυτό να το θυμούνται οι νέες γυναίκες, οι οποίες νιώθουν απόρριψη, νιώθουν ότι ο άντρας δεν ξεκινάει συζητήσεις, συνεχίζει και δυσκολεύονται. Και ο ρόλος του παιδιού. Το παιδί. Το παιδί ξέρει τι δεν θέλει, αλλά δεν ξέρει τι θέλει. Κατανοεί ότι χρειάζεται να αρχίσει να αναδιαμορφώνει τις αξίες του πια, δεν πάει άλλο, και τους στόχους της ζωής του.
Αλλά πού θα το κάνει τώρα αυτό? Μαθαίνει να μην ανοίγεται συναισθηματικά, γιατί βιώνει ότι αυτό το άνοιγμα οδηγεί σε πόνο. Θυμάται δηλαδή τη δικιά του μητέρα να πηγαίνει, τη γυναίκα τη αστικής περίοδου, να πηγαίνει λοιπόν προς το σύζυγο έτσι με θυμό, με αγανάκτηση και να γίνονται συγκρούσεις. Άρα γιατί να μπορώ τώρα να εξωτερικεύσω τα συναισθήματά μου, άμα είναι να πληρωθώ εγώ ή να πληρωθεί ο άλλος, καλύτερα να μιλάω. Και στην προσπάθειά του λοιπόν να μειώσει τις συγκρούσεις με τους γονείς του και τους άλλους, επιλέγει να αποκόψει τις σχέσεις μαζί του. Θυμηθείτε το παιδί της αστικής περίοδου, δηλαδή εσάς τώρα που είστε 30-40, θυμηθείτε ότι πήγαινε πιο πολύ στο αυτοκαταστροφικό. Ε, θυμάστε που λέγαμε AIDS, ρίσκο, ζωή με ρίσκο και τέτοιο. Τώρα τα παιδιά αρχίζουν πιο πολύ να θέλουν να κόψουν τις σχέσεις. Βυθίζεται στην απάθεια γιατί νιώθει πως όποιο δρόμο και να διαλέξει θα πληγώσει και θα πληγωθεί. Νιώθει αδιέξοδο επειδή υπάρχει έλλειψη προοπτικής. Και στην ουσία είναι έλλειψη προοπτικής επειδή δεν πρέπει να φτιάξει κάτι δικό του. Και σκεφτείτε ότι στις μέρες μας που υπάρχει η οικονομική κρίση και η έλλειψη προοπτικής είναι σε όλα πια, πόσο ακόμα πιο δύσκολο είναι για ένα παιδί που είναι 20 χρονών και 18 αυτή τη στιγμή θέλει να ανοίξει τα φτερά του. Και ακόμα και αν τα παιδιά σκεφτούν ως επίλυση το αδιεξόδο που περιγράψαμε, να συνδυάσουν προσωπικές και κοινωνικές επιδιώξεις, δηλαδή κάτι που έρχεται από τον παραδοσιακό χώρο, ότι να προσφέρω στην ομάδα για να μου προσφέρει και αυτή. Αδυνατούν να πιστέψουν ότι μπορώ να τα καταφέρω. Γιατί πια έχουμε μπει πολύ βαθιά στον ατομικό τρόπο ζωής. Και για να δούμε ένα διάλογο λοιπόν μεταξύ μητέρας και 12χρονου γιου, με κάποιο τρόπο καθρεφτίζει αυτά που είπαμε πριν, λέει το παιδί, νομίζω ότι θέλω να γίνω γιατρός. Μητέρα, μήπως είναι λίγο νωρίς, δεν θα στένευε τους ορίζοντές σου? Τι εννοείς? Ίσως ο στόχος σου θα έπρεπε να είναι να γίνεις ένας επιτυχημένος άνθρωπος. Και λέει το παιδί, καλύτερα θα ήταν ο στόχος μου να είναι να γίνω άνθρωπος. Φανταστείτε δηλαδή πόσο υπαρξιακά ερωτήματα βάζει με το παιδί, έτσι, πόσο δυσκολεύει. Οδεύοντας λοιπόν προς το κλείσιμο, έχουμε να επικεντρώσουμε το πλέον στα νέα ζευγάρια. Χρειάζεται να προσδιορίσουν πρώτα τι θέλουν και τι περιμένουν από τον εαυτό τους και έπειτα να ζητάνε τόσο τη μέρα τι προσδοκούν από τον σύντροφό τους. Και πάντα να μιλούνται οι προσδοκίες, γιατί μένουν πολλά στο αυτονόητο και πολλά σε αυτό που φανταζόμαστε. Φαντάζομαι ότι μπορείς να κάνεις αυτό. Ναι, είναι στη δικιά σου φαντασία. Δεν το έχεις πει όμως. Και φαντάζεται και ο άλλος ότι μπορεί να κάνεις εσύ κάτι που είναι πάλι στη δικιά σου φαντασία. Άρα να μιλούνται οι προσδοκίες. Τι περιμένω από σένα και τι μπορώ να δώσω εγώ σε σένα, σε εμάς. Χρειάζεται να κατανοήσουν ότι προσπαθώντας να φτιάξουν ένα νέο μοντέλο, γιατί μιλάμε πλέον για νέο μοντέλο συντροφικής σχέσης, είναι αντιμέτωποι με το άγνωστο, με το αβέβαια. Και το άγνωστο και το αβέβαιο πάντα θα διεγείρει άγχος, θα διεγείρει αγωνία. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν είναι κακά συναισθήματα αυτά. Χρειάζεται να τα διαχειριστούν τα νέα ζευγάρια. Χρειάζεται αυτά που λέμε λοιπόν να ξεχωρίζουν πότε δέχονται κριτική που τη θεωρούν ως επίθεση από τον σύντροφο, κάτι που γινόταν πολύ με τους δικούς τους γονείς, με το μοντέλο που έχουν από τους δικούς τους γονείς, και πότε λειτουργεί το λεγόμενο καθρέφτισμα. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κερδίσει το ζευγάρι με το καθρέφτισμα. Δηλαδή, να δεις τον εαυτό σου μέσα από τα μάτια του συντρόφου σου. Είναι όταν λειτουργεί έτσι ο σύντροφος και όταν λειτουργείς και εσύ έτσι για τον σύντροφο, είναι το καλύτερο. Και μέσα σαν καθρέφτης θα δεις και τις δυσκολίες σου, θα δεις και τις ατέλειές σου, αλλά θα δεις και τα δυνατά σου κομμάτια. Άρα μην ξεχνάτε να λειτουργείτε ως καθρέφτης για τον σύντροφό σας που δεν έχει μέσα τα στοιχεία της κριτικής και της επίθεσης. Χρειάζεται να συζητούν για τους προσωπικούς τους στόχους και αξίες. Επειδή πια είμαστε σε πολύ ατομικό τρόπο ζωής, επειδή οι νέοι πια έχουν δυσκολευτεί πάρα πολύ από την αναζήτηση στην οποία βρίσκονται, μερικές φορές λένε εντάξει, ας αφήσουμε τώρα τις σχέσεις, ας πορευτούμε στην προσωπική εξέλιξη και πρόοδο, έτσι. Αυτό είναι παγίδα και πρέπει
να συζητάει το ζευγάρι τι στόχους έχει και τι αξίες. Για να αρχίζουν να βρίσκουν λοιπόν να συντονίζονται. Να αρχίζουν να βρίσκουν κοινό τόπο. Ένα ζευγάρι, εγώ δεν πιστεύω στο μύθο που λέει ότι τα ετερόνυμα έρχονται, πιστεύω ότι τα ομόνυμα έρχονται. Έτσι. Χρειάζεται να έχουμε κοινές βάσεις και αξίες. Και έπειτα όμως, επειδή δεν είμαστε ίδιοι, αλλά είμαστε ίσοι, να βρίσκουμε πού πηγώνει ο ένας με τον άλλο. Ποια είναι τα δυνατά σου σημεία, ποια είναι τα δικά μου δυνατά και τα αντίστοιχα. Έτσι. Να έρθω να καλύψω την έλλειψή σου με τον τρόπο. Και χρειάζεται να παραδεχθούν πόσο χαμένα τα έχουν στο κάτω-κάτω. Τι να κάνουν. Και πόσο φοβούνται να μην είναι μόνοι τους. Γιατί πλέον έτσι βάζουμε ένα χειρό μπροστά μας, ότι τα κοινά να καταφέρω και μόνος μου, μόνη μου, υπάρχει ο φόβος αυτός. Ας είμαστε λοιπόν ειλικρινείς, αυτό που ζείτε δύο προσπετάνθρωποι στην αρχή. Είναι λοιπόν με ένα απόσπασμα από τον Γιάννη Μιλίτσο, το καθισμένο τσουκάλι, που λέει «Εδώ δεν είναι να είμαι εγώ πάνω από σένα, εσύ πάνω από μένα, εδώ είναι να είναι ο καθένας μας πάνω από τον εαυτό του». Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας και που την ένιωσα πάρα πολύ ενεργή. Σε μια πολύ ωραία σιωπή, πολύ, πολύ ζωντανή σιωπή. Αυτά από μένα. Ό,τι θέλετε μπορούμε έτσι να το συζητήσουμε μαζί, να ακούσω δικές σας σκέψεις, απορίες, παρεμβάσεις. Είμαστε εδώ στον Θεό, εδώ αντιπρόσωποι νομίζω από όλες τις γενιές. Είναι γιατί είναι η εξάρτηση μας. Ναι. Έτσι.
ότι σε αγαπάω με έναν τρόπο ασφυκτικό. Ξέρετε, η γονεϊκή αγάπη, ναι, γιατί να μην είναι δεδομένη. Γιατί δηλαδή, δεν χρειάζεται να αμφισβητούν όλα. Ναι, η γονεϊκή αγάπη είναι δεδομένη και αντίστοιχα και των παιδιών είναι δεδομένη η αγάπη. Έτσι, προς τους γονείς τους. Το θέμα λοιπόν είναι όταν τα πράγματα αρχίζουν και μπαίνουν στο κομμάτι της εξάρτησης. Και νομίζω ότι αρχίζει λοιπόν αυτό που αρχίζει να γίνεται πολύ έντονο όταν αποσταθεροποιούνται τα πράγματα. Εκεί γύρω στο 90-2000, που πλέον είναι αυτονόητο ότι δεν μιλάμε για τις οικογένειες τις ευρύτερες. Έχουμε φύγει από αυτό, είμαστε στις πυρηνικές οικογένειες. Αυτό λοιπόν οι γονείς έχουν αρχίσει και το δέχονται. Έτσι, με κάποιο τρόπο δηλαδή, να αποστασιοποιηθούμε από τις πατρικές οικογένειες είναι και κάτι που λειτουργεί και καλά. Και λίγο και απελευθερωτικά. Όμως, αντίστοιχα, όπως είδαμε, που πλέον οι γονείς στηρίζουν πάρα πολλά στα παιδιά, δηλαδή τρέφονται μέσα από την αντιστοιχία ή όχι των παιδιών, από τη στιγμή που δεν έχουν μάθει να στηρίζουν τις σχέσεις τους, γιατί όταν φεύγει ένα παιδί, είναι αυτό που λέμε το σύνδρομο της άδειας σχολιάς, εκεί γύρω στα 60, τέλος πάντων, όταν τα παιδιά αρχίζουν και φεύγουν. Αρχίζουν λοιπόν και νιώθουν μετέωρο, γιατί όλα αυτά τα χρόνια η βασική τους έννοια και η συζήτηση ήταν πώς θα βγάλουμε λεφτά στην άκρη για τα ιδιαίτερα των παιδιών, για την ακαδημαϊκή εξέλιξη των παιδιών και να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή να τους βοηθήσουμε σε ένα δικό τους άνοιγμα, άμα είναι, ξέρω εγώ, στη δουλειά τους. Και είναι επειδή είναι σαν να σου κόβουν, σαν να σου βγάζουν βίαια το λόγο ύπαρξής σου. Και επειδή οι νέοι πλέον αρχίζουν αυτό που είδαμε, αρχίζουν να κόβουν σχέσεις, θέλουν να αυτονομηθούν, να φύγουν, θέλουν να αρχίσουν να βάζουν όμως όρια. Προσέξτε τώρα. Όταν βάζω όρια, γιατί νιώθω παραβίαση, προσπαθώ να βάλω όρια για να έχω μια καλύτερη σχέση. Οι γονείς αυτά τα όρια τα βλέπουν σαν εμπόδιο. Τα όρια είναι για να φύγουμε από αυτή τη συγχωνευμένη σχέση, έτσι, που υπάρχει, να μπορούμε να αναπνεύσουμε. Γιατί να τα βάλουν οι γονείς, δεν το κάνουν, γιατί φοβούνται ότι χωρίς τα παιδιά τους τελειώσανε, έτσι. Αρχίζουν και το βάζουν οι νέοι άνθρωποι. Είναι η τελευταία ευκαιρία για να σωθεί η σχέση. Έχω νιώσει δηλαδή τόσο πολύ, σε έχω νιώσει τόσο από πάνω μου, χωρίς να το θες και εσύ. Έτσι, δεν είναι ότι είδατε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Δεν είναι στόχος να ενοχοποιηθεί κανείς. Άρα λοιπόν τα παιδιά αρχίζουν και βάζουν το όριο και λένε θέλω να αναπνεύσω. Γι' αυτό λοιπόν θα φύγω να σπουδάσω μακριά, θα φύγω να. Πόσα παιδιά έχουν που σπουδάζουν και μετά κάνουν άλλα. Ναι, αλλά δεν αυτονομούνται πάλι. Θέλουν να βάλουν τα όρια στους γονείς, αλλά με τα λεφτά των γονιών, δηλαδή να είσαι πίσω μου, να είναι χρηματοδοτητής, να με στηρίζεις, αλλά δεν θέλω και πολλά πολλά. Αν δεν θα αυτονομηθείς, κάνε άλλα όμως. Δηλαδή, έχουν φτάσει σε αυτά τώρα, οι ηλικίες είναι αυτές. Δεν θα έχει εμάς που συνεχίζει και υπάρχει μεταφοδότηση. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο. Έτσι. Αλλά και τα παιδιά πίσω, μακάρι να θέλουν να αυτονομηθούν πραγματικά. Ξέρετε κάτι. Δηλαδή, πολλές ψυχολογίες. Μιας και το φέρνουμε τώρα. Καταρχάς, δεν μπορούμε να βγάλουμε το μυαλό μας αυτή τη στιγμή, ότι 5 χρόνια έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Είναι μια ιδιαίτερη, γιατί είναι 5 χρόνια, δεν είναι λίγο για τη στιγμή αυτό που ζούμε. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω, έτσι. Πολλά παιδιά αρχίζουν πλέον εκεί που είχαν μια, ας πούμε, λιγοστρωμένη ζωή, να γυρνάνε προς τους γονείς και οι γονείς να έχουν την πόρτα για να βοηθήσουν τα παιδιά. Αυτό τους κρατάει, συνεχίζει και τους κρατάει χρήσιμους. Έτσι, συνεχίζει και τους κρατάει στις επάλυσεις. Είναι πολύ παγίδα αυτό που ζούμε τώρα. Και αγχωμένος σου. Και αγχωμένος, γιατί να έχεις οικογένεια και να έχεις μέσα στο 30χρονο που δεν έχει δουλειά, πρόβλημα μεγάλο και εδώ. Ναι, βέβαια υπάρχει μια, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις και διακρίσεις. Άλλο είναι ο 30χρονος που ψάχνει, προσπαθεί, κάνει δεξιά, αριστερά, έτσι. Και άλλο είναι ο 30χρονος που βολεύεται σε μια πάλι μητρική, πατρική φροντίδα. Υπάρχουν λίγο διαβαθμίσεις σε όλα αυτά.
Γιατί αυτή τη στιγμή όταν μιλάμε το 1 τρίτο, δεν ξέρω και παραπάνω, ότι είναι άνεργοι και ότι δεν υπάρχει προοπτική. Εντάξει, δεν είναι ότι τα έχουν βγάλει οι 30 άτομα στο μυαλό του. Το ζούμε αυτό. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε. Προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι καινούργιο. Προσπαθούμε να φτιάξουμε μια νέα κατάσταση. Δηλαδή, σε καμιά δεκαετία, νομίζω ότι θα έχουμε αλλάξει. Θα δούμε λίγο πώς θα πάει και η οικονομική κρίση, έτσι πώς θα αλλάξει και αυτό. Αλλά σε μια δεκαετία μπορεί να μιλάμε, να χρειαστεί να κάνουμε άλλη μια ακόμα διαφάνεια με τους 30χρονους που έχουν πια παιδιά. Κάπως έτσι αλλάζουν. Ναι, και με το πώς θα έχει εξελιχθεί, γιατί θα πάνε και κοινωνικά τα πράγματα, πώς θα έχει εξελιχθεί η κοινωνία μας, η οικονομία μας. Παίζουν όλα ρόλο. Είναι όλα λιλένδυνα. Έχουμε πολλούς νέους που λένε ότι μεταναστεύουν. Ποιοι μένουν πίσω, ερωτηματικό. Γιατί μένουν πίσω. Πάντως σε γενικές γραμμές, όταν νιώθεις ένα διέξοδο τόσο υπαρξιακό, δηλαδή να το πει το παιδί ότι ο στόχος μου είναι να γίνω άνθρωπος, είναι πολύ εύκολο να λυπάς στον πόλεμο. Γιατί θέλει πολύ ψυχική δύναμη να φτιάξεις νέα ταυτότητα. Είναι θέλει πολύ. Και όταν έχεις το γονιό από πίσω, ο οποίος με κάποιο τρόπο είναι εκεί πάντα για σένα, με έναν ολοκληρωτικό τρόπο, δεν σε αφήνει λίγο να φας και τα μου μέσω εντός εισαγωγικών. Είναι ελληνική οικογένεια, έτσι είναι το διακόπτη. Είναι σαν το παιδί της κυρίας. Δεν έχει να κάνει με την κρίση. Λειτουργούμε ακόμη. Ας πούμε ότι... Σε ένα μεγάλο. Αυτό που σε ένα μεγάλο. Αλλά όχι όπως η αστική. Έχουμε αλλάξει. Όχι όπως η αστική. Και παίζει ρόλο, συγγνώμη, λίγο και κοινωνίες. Αλλιώς είναι σε μια μικρή πόλη, αλλιώς είναι σε μια μεγαλύτερη πόλη. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό, έτσι. Γιατί εδώ ακόμα, σε πιο μικρές κοινωνίες, υπάρχει ακόμα αυτή η αίσθηση των δικών μου ανθρώπων, των μικρών κοινοτήτων. Έτσι υπάρχει ακόμα. Αυτό που έλεγες με τα όρια, όπως νιώθω ότι που λες τα παιδιά θέλουν να βάλουν όρια, νιώθω ότι δεν έχουν μάθει τα μέλη της οικογένειας να βάζουν τα όρια μεταξύ τους. Ναι, η ρόλη πια δεν είναι ξεκάθαρη. Ναι, αλλά αυτό πολύ και από πολύ παλιά, δηλαδή το να μην όρια, να μην υπάρχουν όρια μεταξύ των μελών της οικογένειας. Η μεγαλύτερη παγίδα είναι στο ότι τα παιδιά πλέον άρχισαν να παίζουν κεντρικό ρόλο μέσα στην οικογένεια. Ρόλο δηλαδή να παίρνουν αποφάσεις, να καθορίζουν τα πράγματα. Γιατί όσο το ζευγάρι άρχισε να έχει, αυτό που λέμε σχάση, να απομακρύνει το ένα από τον άλλον, να απομακρύνει συναισθηματικά, έτσι, άρχισε να αφήνεται περιθώριο αυτό το κενό το συναισθηματικό να το καλύψουν τα παιδιά. Και αυτό κυρίως το διακινούσε η μητέρα, γιατί ήταν αυτή που έμενε πολύ μέσα στο σπίτι. Ήταν αυτή που... Το που έχει φύγει από το σπίτι. Και ήταν αυτή λοιπόν η οποία προσκαλούσε πιο πολύ τα παιδιά. Καλύπτοντας λοιπόν αυτά τα συναισθηματικά κενά, τα παιδιά άρχισαν να έχουν διάφορους ρόλους. Συντρόφου, ρόλους γονιού μέσα στην οικογένεια, να αποφασίσουν. Και αυτό έρχεται και πέρα στα μάθηματα. Έτσι. Και κάπου εκεί λοιπόν χάθηκε η μπάλα των ορίων, γιατί εγώ το λέω με μια πολύ καλή έννοια ότι ο γονιός έχει εξουσία εντός εισαγωγικών. Έχει κύρος, χρειάζεται να έχει ένα κύρος μέσα στην οικογένεια. Εκεί λοιπόν κάπου χαθήκανε τα όρια και έχουμε τώρα τους νέους οι οποίοι προσπαθούν, γιατί δεν ξέρω πώς να κάνουν ακριβώς, να βάζουν όρια λίγο με έναν τρόπο, αφού δεν καταλαβαίνεις μία, δύο, τρεις. Από φόβο περισσότερο, ότι ζήσουν της μητέρας, της μητέρας. Γιατί το κοντά πληγώνει με έναν τρόπο και μπερδεύει τα πράγματα. Και αυτό που μου είπατε πριν για κατά πόσο βολεύονται και όλα στα παιδιά, εγώ νομίζω ότι παίζει και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο πόσο από τις ενοχές που έχουν να μην απορρίψουν τη γονεϊκή φροντίδα, δέχονται και πράγματα. Αυτό να το έχετε λίγο στο μυαλό σας. Δηλαδή, όταν έρχονται 20 σταπεράκια από τη μητέρα και έχει πει 100 φορές, δεν θέλω συνέχεια, δεν θέλω, είχα τα πάρει τα 3-4.
Γιατί όταν βλέπει τη μητέρα του να μαραζώνει και να εξαντλείται με κάνει τόσο κόπο, λέει εντάξει, τι γυναίκα έχει ρολιά. Παίζει ρόλο το ενοχικό κομμάτι. Πάντα έπαιζε ρόλο το ενοχικό κομμάτι. Όταν πάω να διαφοροποιηθώ. Είμαστε μοναδικές οι μαμάδες. Οι μαμάδες. Ξέρετε, η γυναίκα έχει μερικές πολλές συγκρούσεις εσωτερικές και μεταβάσεις στους ρόλους τους. Και είναι κομβικό. Αυτό το δεν μπορεί ποτέ η γυναίκα να χάσει τον ρόλο γιατί οι γυναίκες σήμερα, πάνε πάρα πολύ προς την καριέρα, την ατομική πορεία ζωής για να κάνουν κάτι διαφορετικό από τη δικιά τους μητέρα. Και εκεί είναι λίγο που συγκρούνται. Και το θέμα δεν είναι να απορρίψεις το μητρικό ρόλο, δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι να βρεις τι σου ταιριάζει εσένα, πώς θα το κάνεις διαφορετικά. Και γι' αυτό έχουμε 5 γυναίκες που είναι 40-45 χρονών, επιλέγουν μονομονεϊκές οικογένειες και επιθυμούνται ξαφνικά ότι είναι κομβικό για μένα να έχω παιδί. Και αυτό που φοβούνται στην ουσία είναι το σύντροφο. Πώς θα κατακαταφέρουμε τη συντροφική σχέση ώστε να κάνουμε παιδί. Εκεί είναι το πιο μεγάλο. Με εκδηλώσω εγώ μια απορία. Που έχει μια χώρα 15-16 χρονών. Και είναι να διαλέξει τι θα ακολουθήσει στη ζωή της. Την αφήνεις να επιλέξει με βάση το τι της αρέσει, μου αρέσει έρευνα, μου αρέσει τα μικροσκόπια, μου βλέπω να κάνω και τη δικιά μου πράγμα. Ή τι επάγγελμα είναι, έχει πιο πολλές πιθανότητες για να βρει δουλειά στο μέλλον. Τα πράγματα είναι απλά για μένα. Δίνετε, είστε δίπλα στα παιδιά, σας και δίνετε τόσες συμβουλές ώστε αργότερα να μην σας κατηγορήσουν ότι φταίτε εσείς για οτιδήποτε δεν πάει καλά στη ζωή τους. Δηλαδή, για να μπορούμε να πούμε πώς θα είναι. Ναι. Να μπορούμε να πούμε πώς θα είναι. Ναι, καλά, τώρα αυτό είναι το κλασικό κρύο, το πιάτο που λένε ότι δεν ξέρει. Λοιπόν, άρα, το παιδί, σε αυτή την ηλικία που είναι έφηβος στην ουσία, χρειάζεται τη γνώμη του γονιού. Έτσι, τι χρειάζεται. Χρειάζεται να νιώθει το γονιό δίπλα. Όσο έφηβος και αν είναι στην κατάσταση της Ανάστασης και ιστορίες, πάντα θέλει το γονιό του, αλλά με έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή, να τις παραθέσετε τα λένε δεδομένα. Ποια είναι τα δεδομένα, τι θες, σ' αρέσει το μικροσκόπιο και όλα αυτά. Τι μπορείς να κάνεις με όλα αυτά. Κάτσε, περίμενε. Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά τι μπορείς να κάνεις. Ποια είναι η σχολή. Είναι 2-3 σχολές. Ωραία. Αφού δει αυτές τις σχολές, να μπουν να δουν το πρόγραμμα σπουδών. Κάποια πράγματα που θα έπρεπε να γίνονται στο σχολείο. Αλλά να μπουν να δουν πρόγραμμα στην Ιωδερή. Το θέμα δεν είναι να δοθεί μια απάντηση. Θα κάνεις αυτό ή όχι. Γιατί άμα πάρετε αυτό το ρόλο, θα χρεωθείτε μετά και αν το παιδί δεν είναι ικανοποιημένο από τη σχολή. Το 80% των παιδιών σήμερα δεν είναι ικανοποιημένο από τη σχολή. Λοιπόν, γιατί κάπως αλλιώς το φανταζόντουσαν. Άρα, θα είστε δίπλα να οργανώσετε ένα πλάνο. Την τελική απόφαση θα την πάρει ο μαθητής, αφού έχει διάφορα δεδομένα μπροστά. Ότι ξέρεις τι, επιλέγοντας αυτό, είναι πολύ πιθανό φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας συμβαίνει αυτό. Αλλά το σημαντικό είναι να μπορείτε να ελευθερώσετε το παιδί σας. Να μπορεί να ακούει τον εαυτό του σε αυτό που θέλει και ανά πάσα στιγμή να μπορεί να το ακολουθήσει. Δηλαδή, πολλοί νέοι μπαίνουν σε σχολές και από ψυχαναγκαστικό τρόπο τις τελειώνουν χωρίς να είναι ικανοποιημένοι. Μπες στη σχολή για ένα χρόνο και άμα δεις ότι δεν σου ταιριάζει, άλλαξε. Είναι λίγα τα παιδιά αυτά που το κάνουν. Εκεί είναι για μένα το στοίχημα να μπορείτε να φοβιάσετε τα παιδιά σας να κάνουν τέτοιες ευελιξίες. Τέτοια βάση αυτό που καταλαβαίνω και νιώθω. Από την άλλη, όμως, τα παιδάκια τώρα αυτά, 15 με 18, τη ζουν την κατάσταση. Αφού βλέπει τώρα και πάει να πει ένα ζωή στην Αθήνα, είναι πια μου και λέει: Θεία, ότι δεν δημοτικούν. Θεία, είδαν τον Τσίπρα στη έξω και βγήκε φνάζον τον Τσίπρα να πούμε στο αυτό που να του πούμε. Και ξέρουν την αλήθεια του μεγάλου κόσμου που υπάρχει. Και άμα λίγο κοντραριστεί, γιατί να σπουδάσω, αφού αν εγώ στα είμαι για παράδειγμα.
Εντάξει, δεν έχουμε να στο μεγάλο σχέδιο. Στη μετάλληση, παράδειγμα. Ναι, γιατί έχουμε συνδέσει την ακαδημαϊκή. Έχουμε συνδέσει την ακαδημαϊκή εξέλιξη με την επαγγελματική αποκατάσταση. Και γι' αυτό έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα-δύο πτυχία και να μην έχουν την αίσθηση της μόρφωσης. Έτσι. Άρα έχουμε συνδέσει το ότι αν δεν σπουδάσει παιδί, δεν θα καταφέρει να κάνει τίποτα στη ζωή σου. Και έχουμε πάρα πολλά παιδιά τα οποία παίρνουν χαρτιά, το οποίο δεν έχουν ένα δείκτημα τελικά στην αγορά εργασία αυτή τη στιγμή. Η ακαδημαϊκή εξέλιξη ότι οδηγεί στην επαγγελματική αποκατάσταση πλέον πρέπει να το αναθεωρήσουμε στο σύνολο. Δεν είναι όπως παλιά. Δεν είναι όπως παλιά το 80-90 που υπήρχαν τόσες θέσεις εργασίας. Και στο κάτω-κάτω αυτό είναι η ακαδημαϊκή εξέλιξη. Δηλαδή, αν εγώ σπουδάσω και γίνω, ξέρω εγώ, δασκάλα και μετά θέλω να γίνω φωτογράφος, είναι κακό. Αλλά να μπορώ να στηρίξω την επιλογή. Δηλαδή, να μην γίνω φωτογράφος για 10 χρόνια και να μετρέφει η μητέρα μου, για παράδειγμα. Έτσι. Κόστος, συνέπειες, όλα αυτά είναι στο παιχνίδι. Άρα, ένας ξεκάθαρος, μια ξεκάθαρη συνεννόηση με το παιδί είναι ένα πλάνο. Για 4 χρόνια που να σε βοηθήσω τόσο. Τον πέμπτο χρόνο, εσύ το φοβό τη οικονομική. Και αυτά τα πλάνα είναι καλά για το παιδί. Δηλαδή, νομίζω ότι άμα στερήσουν κάτι στο παιδί, υπάρχει πολύ σύγκριση. Ο άλλο σπούδασε το παιδί, ο άλλο δίνει 800 ευρώ, εγώ δεν δίνω 600, παίζουν και αυτά πάρα πολύ. Πρέπει να βγούμε λίγο από αυτό. Σιγά. Αυτό είναι αυτό το ανταγωνιστικό που μα βάζει κατανοητική κοινωνία να είμαστε. Επειδή λέμε ότι έχουμε περάσει, έχουμε φύγει από την εποχή της ομάδας που υπήρχε ο κοινό στόχο, επιδίωξη κλπ. Και έχουμε περάσει μια εποχή που υπάρχει το πνεύμα του, το χαρακτηριστικό είναι το πνεύμα του ατομισμού. Τώρα, ζωτέ ο άνθρωπο μόνο του μπορεί να είναι ικανοποιημένο, έτσι να μην έχει συγκρούσει και λύσει κλπ. Εγώ και σε ζευγάρια ακόμα δηλαδή, γιατί είμαι κάτω από. Δεν υπάρχει κοινωνία. Το βλέπω και σε ζευγάρια σε ανθρώπου που ζουν κάτω από την ίδια στέγη. Εγώ πώ το βλέπω απ' έξω. Τουλάχιστον μιλήσω ο καθένα μόνο του. Και έχουμε μόνο κάποια επαφή, κάποια επικοινωνία, όπω λέγαμε, όσον αφορά το θέμα του παιδιού. Δεν βλέπω κάποια άλλη σύνδεση και επικοινωνία. Ακόμα και σε αυτό που σκέφτομαι, κάτω από την ίδια στέγη, στα ζευγάρια. Και χρόνια μπορεί να είναι. Και αυτό γινόταν πολύ και πιο παλιά, αλλά ξέρετε κάτι. Έχουμε πει ότι στην Ελλάδα οι αλλαγέ έχουν γίνει πολύ βία, πολύ γρήγορα. Ακόμα δηλαδή μπλέκονται τα αστικά πρότυπα με τα σύγχρονα. Και ακόμα στις μικρές επαρχίες λειτουργεί και πολύ βασικό ο αστικός τρόπος ζωής. Έτσι, ακόμα βλέπονται τα πράγματα. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό. Θέλει τον άλλο. Θέλει να συγκριστεί. Επομένως, τώρα που η εποχή είναι, υπάρχει ατομισμός, πώς θα ισορροπήσει ο άνθρωπος αφού είναι κοινωνικό, από τη μια, την άλλη εποχή είναι. Απλά είναι πιο δύσκολη η δουλειά. Δεν είναι ότι δεν μπορώ να τα πω πέρα. Είναι πιο συγκροσιακά τα πράγματα. Είναι πιο απαιτητικά τα πράγματα, γιατί η ζωή μας είναι πολύ, πολύ πλούσια. Και χρειάζεται αυτό που είπα και στην αρχή, ο καθένας πρώτα να αναγνωρίσει τον εαυτό του τι θέλει, πώς ζωά. Γιατί είναι τόσο πολύ πληροφορία πια, είναι τόσο πολλές οι απαιτήσεις από την κοινωνία μας. Πρέπει πρώτα απ' όλα να μιλάμε με τους εαυτούς μας, αλλιώς δεν πηγαίνει. Και πραγματικά, νομίζω ότι τα σημερινά ζευγάρια είναι αρκετά επεξεργασμένα. Όσο και αν φέρουν τα πράγματα δύσκολα, θεωρώ ότι σήμερα γάμοι οι οποίοι έχουν γίνει και θα είναι καλά, είναι πολύ πιο ουσιαστικοί γάμοι από το παρελθόν. Δεν κρατάνε πολύ όμως. Δεν κρατάνε πολύ. Όχι, δεν κρατάνε πολύ. Δεν κρατάνε πολύ. Για τα διαζύγια. Δεν είναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς αυτό που είχα κάνει, που είχα διαβάσει και είχα δει μια συγκριτική μελέτη. Δεν είναι τόσο πολλά τα διαζύγια όσα νομίζουμε, όσα φανταζόμαστε. Έτσι. Έχει αλλάξει πια η ηλικία χωρισμού. Δηλαδή, αυτό που είμαστε στην αστική ζωή, ότι όταν αρχίζουν και φεύγουν τα παιδιά, τα ζευγάρια διαλύονται. Πιο παλιά δηλαδή είχαμε διαζύγια στην ηλικία 50, 55.
Τώρα έχουμε πολλά διαζύγια με το που έρχεται το πρώτο παιδί. Να χείλε. Δεν περιμένει πολύ τα ζευγάρια. Έχει αλλάξει πιο πολύ η ηλικία, η φάση. Τι δεν αντέχει. Δεν αντέχει και την φερεινότητα, ας πούμε. Κοιτάξτε, αυτό θα είναι και λίγο προσωπικό του, δηλαδή να μην ξέρετε, να μην γίνει και το μόνο σίγουρο είναι ότι όταν έρχεται ένα παιδί, θα βγάλει στην επιφάνεια τις δυσκολίες εισιτηρίου μιας δυσκολωμένης σχέσης. Είναι μύθος αυτό λοιπόν που πήγε στο παρελθόν, ότι το παιδί ενώνει την οικογένεια. Πιο παλιά, όμως, μπορεί όντως, που ήταν αυτός ο σκοπός να κάνουμε οικογένεια, να παντρευτούμε για να έχουμε παιδί, ήταν μια δέσμευση συνειδία. Τη στιγμή που έπαιρναν το παιδί, τελείωσε. Τώρα είμαστε, γι' αυτό χωρίζαμε όταν το παιδί έφυγε. Τώρα που αυτός ο σκοπός είναι να βρω ένα σύντροφο, να το πάω καλά, δεν με ενδιαφέρει και πολύ, έτσι. Όταν βλέπουν, όταν έρχεται το παιδί και βλέπουν ότι τελικά δεν γεφυρώνονται η χύψη, τα χύψη προβλήματα, ίσως λέει κάτι, τι να κάνεις τώρα. Και πλέον, νιώθουν πιο σίγουροι οι γονείς ότι μπορούν να μεγαλώσουν μόνοι τους τα παιδιά. Υγιές δεν είναι αυτό. Το υγιές δεν είναι. Καλό το να το σε φέρουμε να κάνεις υγιές για το παιδί. Δεν είναι πιο υγιές και ειδικές για ένα παιδί. Να ζει καλύτερα με δύο καλούς χωρισμένους γονείς παρά με δύο κακούς σύζυγους. Κακούς. Όταν λέω. Μια μεγάλη. Δεν είναι με συγκρούσεις με. Ναι, είναι καλύτερο. Εγώ όμως δεν θέλω αυτό να διατυπανίζεται με έναν τρόπο. Πώ να σου πω. Δηλαδή, έχουμε και λίγο και από τα μέσα ενημέρωση που βλέπουν να χωρίζουν, να ξαναφτιάχνουν, να φτιάχνουν, να κάνουν δύο-τρεις οικογένειες ο καθένας. Και σαν να περνιέται λίγο ότι το διαζύγιο είναι και λίγο και δεν είναι και τόσο επώδυνο. Το διαζύγιο είναι μια πολύ επώδυνη διαδικασία για το παιδί. Θα είναι πάντα ένα τραύμα το οποίο θα προσπαθεί να το επιβιώσει, αλλά θα είναι ένα τραύμα, όσο και συνενετικό να είναι το διαζύγιο. Και είναι και πολύ δύσκολο και για τους γονείς που χωρίζουν. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο ένα διαζύγιο. Καλό είναι, ναι, σίγουρα να μην μένουμε σε μια σχέση η οποία μας φύρει καθημερινά, αλλά καλό είναι λίγο να έχει τα πράγματα πριν. Γιατί υπάρχει αυτή η ευθύνη, έτσι μπορεί μετά, θα καταφέρω το πρώτο ή το τελευταίο, θα χωρίσω. Ή ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος θα χωρίσω. Εντάξει, υπάρχει μια ευθύνη που ακούγεται αυτό πάρα πολύ εύκολα. Και... μα συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει, αλλά αρχίζει και περνιέται ότι είναι εντάξει, εύκολο. Εντάξει, δεν χωρίζουμε. Εντάξει, δεν τόσο εύκολο. Ή ξέρω εγώ αυτό που λένε πολλές γυναίκες, εντάξει, να σε καταφέρω να κάνω παιδί. Κάποια στιγμή θα κάνω στα 45, στα 40 μόνο. Εντάξει, δεν τόσο εύκολο. Επειδή δηλαδή μας δίνει η επιστήμη τη δυνατότητα αυτή, πάει να πει ότι και ψυχολογικά και συναισθηματικά είναι κάτι εύκολο. Δεν θέλω να πω ότι να είμαστε παραδοσιακοί. Δηλαδή θέλω να πω. Καλό είναι. Αλλά με έναν τρόπο. Ναι, γιατί αυτό θα πρέπει να κάποια πράγματα. Από. Και τον παραδοσιακό. Όχι, δεν είναι το γάμο. Έχετε το παιδί πρώτα τώρα. Και μετά από το γάμο. Τώρα αυτό μα αρέσει εμά. Εγώ σαν μάνα δεν μ' αρέσει το παιδί μου. Θα μου πει. Μου να αποτεστώ. Ναι, σαν μάνα. Αλλά δεν μου αρέσει το παιδί να μου φέρει πρώτα το παιδί και μετά. Τα ζευγάρια. Κάτι πάνω. Είχε πει κάτι ένας εγκεκριμένος ψυχολόγος ότι τα ζευγάρια δεν είναι ότι παντρεύονται στην εκκλησία. Τα ζευγάρια παντρεύονται στην πορεία της ζωής τους. Συμβολικά παντρεύονται στην εκκλησία, συμβολικά παντρεύονται στο επαρχείο αναλόγως του καθενός της πεπιθήσης. Αλλά παντρεύονται στην πορεία της ζωής. Το πάντρεμα έχει άλλη ουσία. Επομένως, είτε έχει το παιδί πριν, είτε έχει μετά, το θέμα είναι να μπορεί να ζευγάρι να παντρευτεί στη ζωή. Φαίνεται ότι ως άτομα δεν εκπαιδευόμαστε στο να μειώσουμε τον
προϋπολογισμό του ο καθένας για να μπορέσουμε να συνεπάρξουμε. Ναι, γιατί είναι αυτό που είπα και προς το τέλος της δουλειάς η Χάρια, πόσο είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο ένας έρχεται πραγματικά για να κουμπώσει στις ελλείψεις του άλλου, γιατί έχουμε ελλείψεις σαν άνθρωποι. Και το καλύτερο πάντρεμα είναι όταν αντιλαμβανόμαστε τις ελλείψεις μας και έρχεται ο άλλος να μας τις γεμίσει, όχι σε θέμα εξάρτησης, αλλά συνεργασίας. Και πολύ σημαντικό είναι να λειτουργεί ο σύντροφος ως ο καθρέφτης. Έτσι. Που να τολμάμε, να δουλεύουμε μέσα από τα μάτια του, ό,τι μας δυσκολεύει και ό,τι μας κάνει καλύτερο. Ζούμε πολύ, σε πολύ ατομική πορεία ζωής και μην ξεχνάτε και τα αντιφατικά μηνύματα που δεχόμαστε. Αυτό που λέγαμε πριν, έτσι. Πώς η γυναίκα σήμερα έχει δεχτεί από τη μητέρα της δύο διαφορετικά πράγματα. Βγες προς τα έξω, γίνε ακόμη, γίνε ανεξάρτητη, να μην έχεις την ανάγκη καθενός, μην ξεχνάς ποτέ το σπίτι σου, τα παιδιά σου και βλέπει η γυναίκα τώρα. Το θέμα δεν είναι να θα ακολουθήσει το ένα το άλλο. Το θέμα είναι πώς θα το παντρεύσεις αυτό το βίο, έτσι, όπως αντίστοιχε για τον άντρα. Η ατομική πορεία ζωής, για να δούμε πώς αλλιώς έχουμε να το κάνουμε, είναι υπέρβαση για τον καθένα μας. Είναι υπέρβαση. Ζούμε στον καιρό των υπερβάσεων, των ατομικών υπερβάσεων βασικά. Τώρα συλλογικές, σκορβόμαστε λίγο, όπως φαίνεται, σαν κράτος. Προσπαθούμε. Αλλά ζούμε στις ατομικές υπερβάσεις και ψάχνουμε κοινούς σκοπούς. Έτσι. Πάντως η ζωή σε μικρές πόλεις βοηθάει στον κοινό σκοπό. Είναι πολύ διαφορετική αυτή η δουλειά που γίνεται εδώ, που γνωρίζεστε 10-15 άτομα, και είναι πολύ διαφορετική να γινόταν στην Αθήνα, ξέρω εγώ κάπου αλλού. Προσπαθήστε, φτιάξτε τις μικρές κοινότητες, διατηρήστε τις, αλλά στο κομμάτι της αλληλοϊκοστήριξης, όχι στο κομμάτι του ανταγωνισμού. Άμα είναι έτσι, και το κάνετε καθόλου, δεν έχει νόημα. Ήδη είμαστε σε ανταγωνιστικές. Πορείες, άμα είναι να δούμε σε μια ομάδα, πώς θα βγάλει ένα σημαντικό. Μια δεύτερη ασυμόρφη να ρωτήσω κάτι για τη γυναίκα που μένει στην αγροτική κοινωνία. Είπατε ότι υποθέτουμε ότι μάλλον ήταν ικανοποιημένη. Όχι ότι μάλλον ήταν ικανοποιημένη, ότι δεν ένιωθε καταπιεσμένη και αδικία αν τη βλέπαμε με τα μάτια τα σημεία τα δικά μας. Για μια γυναίκα που ξεκινάει το πρωί, πάει μέχρι να σκοτεινιάσει, πάει στα χωράφια. Μετά πρέπει να φροντίσει ένα σπίτι χωρίς να έχει τις συσκευές και λοιπά. Φροντίζει τα παιδιά, τον άντρα τους, τα παιδιά που πολύ σαν να βρουν το σπίτι, τον αδερφό του άντρα, τον άλλο αδερφό. Γιατί πρέπει να τον νιώθει κάποια. Δεν ξέρει τη λέξη κατάληψη, την έννοια. Ήσαν λέξεις σαν... μπορεί να μην την νιώσουμε. Πώς η ανάπτυξη έγινε πολύ τα τελευταία χρόνια, γιατί η κατάσταση είναι κάτι αυτοματοστατικό. Είναι κακά. Η αγροτική περίοδος προσήγηση για να καταλάβει ότι αυτή είναι καταπιεσμένη. Ήταν όλες, ήταν όλες οι γυναίκες στο δημοτικό, όπως και οι άντρες. Γι' αυτό δεν είχατε τα προβλήματα που σου τώρα. Ότι, α, πώς θα τα πεις να εγώ, γιατί η δουλειά είναι που μαμά της που βοηθάει, η παραδίδια, Τώρα συγκρίνουμε. Όμως σκεφτείτε ότι η αγροτική περίοδος που είπαμε διαρκούσε χιλιετίες. Δηλαδή πολλά χρόνια, έτσι. Επομένως είναι αυτό, ότι όντως δεν υπήρχε το μέτρο σύγκρισης. Σιγά σιγά, όταν βοήθησε η κοινωνική αλλαγή, η κοινωνική ανάπτυξη, είδατε που είπαμε ότι αρχίζει και υπάρχει η βιομηχανική κοινωνία. Τότε έρχονται οι αλλαγές και τότε η γυναίκα αρχίζει να αλλάζει και εκείνη. Μην είχε προσαρμοστεί κανένα επιτροπή. Δεν είχε προσαρμοστεί. Μα μια βάλτε τώρα μια γυναίκα
Για σκεφτείτε αυτή τη γυναίκα που είχε μάθει έτσι. Έτσι είχε μάθει τη μητέρα της. Έτσι μάθανε τις χώρες της γενικότερα. Έτσι είχε μάθει. Φανταστείτε τώρα αυτή τη γυναίκα, να έχουμε ακόμα τώρα περιπτώσεις. Ανθρώπους που ζουν σε χωριά, που δεν θέλουν να καταλήξουν τα χωριά τους, που είναι 80 χρονών, που τους λένε τα παιδιά τους, έλα στην πόλη, και δεν θα πάω σε μια μέρα. Τρελαίνεται, δεν μπορώ να το φανταστεί αυτό. Θέλει στη φύση, έστω και αν πηγαίνει με τη μαγκούρα, να πάει να αρμέξει, να πάει. Θέλει αυτό. Όλο το άλλο τη φαίνεται τόσο ξένο, τόσο. Είναι βιωματικά όλα αυτά. Είναι βιωματικά εδώ. Δηλαδή, μαθαίνει, γεννιέσαι και μαθαίνει κάτι που δεν το ξέρει αν είναι σωστό ή όχι. Αυτό βλέπει το σωστό. Έτσι δεν μαθαίνει ο νη σου και κάνει πράγματα. Αυτόματος πιλότος. Ναι. Και κάποια στιγμή όμως θα δημιουργηθούν οι συνθήκες και κάτι άλλο θα ζητήσεις. Εάν ξέρεις τον τρόπο ή τις μάθεις να το αντιμετωπίσεις, καλώς έχεις έτσι πολύ μεγάλο. Αν δεν ξέρεις πώς θα αντιμετωπίσεις την καινή σου διαλλαγή, όταν σωματωθείς την καινή οικονομία και τα λοιπά, θα πρέπει να. Η αλλαγή έχει αποσταθεροποίηση. Εγώ για να πάω από εδώ, δηλαδή πρέπει να κουνηθώ, δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή έχει αποσταθεροποίηση. Πρέπει να αποσταθεροποιηθείς. Έτσι. Αν τολμήσεις να αποσταθεροποιηθείς, κάτι θα γίνει. Ουσιαστικά σε αυτό που είπε η κυρία, από τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει καμία κοινωνική μετάβαση, καμία κοινωνική αλλαγή και μένουμε σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο συνθήκων, δεν υπάρχει νομίζω και καμία ατομική αλλαγή για τον καθένα που επηρεάζει σε συλλογικό επίπεδο. Δεν υπάρχει κάτι που να πυροδοτεί, έτσι, τη μετακίνηση. Γι' αυτό και είναι καλό να κοιτάμε τα πράγματα σφαιρικά. Να κοιτάμε τα πράγματα με έναν τρόπο συστημικά. Δηλαδή να κοιτάμε τα συστήματα, πώς το ένα επηρεάζει το άλλο. Και γι' αυτό κάποιες αλλαγές αργούν να έρθουν, πάρα πολύ. Κάποιες αλλαγές έρχονται πιο εύκολα, αλλά νομίζω πια ότι επειδή ζούμε σε κοινωνίες που εξελίσσονται ραχταία, λόγω της εξελισσόμενης γνώσης πια, οι εξελίξεις θα είναι και πολύ διαφορετικές. Τώρα τι θα πάμε, μαζί, όλοι. Αλλά δεν είναι τόσο μακρά, δεν ήταν κάτι που θα πάρουν δύο αυτά και τόσο χαοτικά, με την έννοια ότι ναι, πάντα υπάρχει δύναμη στον άνθρωπο, έτσι, να οργανώνει πρώτα απ' όλα τον εαυτό της. Αυτή είναι η καινή και στάση ζωής. Thank you.